Άγρια ψυχρολουσία από τον Σόιμπλε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, που μπήκε στον γύψο για να μην ενοχληθεί ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Μπλοκάρει τώρα την εκταμείευση της δόσης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενος προαπαιτούμενα που δεν έχει εκπληρώσει η ελληνική κυβέρνηση. Πήγαν στράφη οι ράμπες, τα γεύματα και τα κατακέματα. Άναψε το πράσινο φως για το επόμενο κύμα απολύσεων στο δημόσιο για να πιάσουμε τους στόχους των 25.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του έτους. Στο στόχαστρο η αμυντική βιομηχανία, οργανισμοί του δημοσίου και η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρον-άρον για ξεπούλημα, τα ΕΑΣ και η ΕΛΒΟ. Νέα με τοπική σύγκρουση του Γιώργου Καμίνη με τη Χρυσή Αυγή για το συσίτιο που οργανώνει αύριο το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου, αποκλειστικά για Έλληνες στην πλατεία Αττικής. Χαρακτηρίζει παράνομη την εκδήλωση ο Δήμος της Αθήνας και δεν δίνει άδεια. Τι απαντάει η Χρυσή Αυγή? Σάλος με το πάρτι της κλειδής στη Μύκονο με τις σαμπάνιες των 100.000 ευρώ. Άδειαζαν εξάλλητρα μπουκάλια, ξεφαντώνοντας με τις επιτυχίες του Ρέμου και την ίδια ώρα έβριζαν τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε. Εξηγήσεις από τον Αντώνη Ρέμο για το χιούμορ με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 3η 23 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το αποκαλυπτικό δελτίο ειδήσεων του Extra. Και εμείς ήμασταν έτσι όπως έπρεπε ή έτσι όπως επιβάλλουν οι καιροί. Εξαιρετικά φιλόξενοι εννοώ με τον κύριο Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε μας ανταποδίδει την φιλοξενία, μας ανταποδίδει την ευγένεια, μας ανταποδίδει τα μέτρα που πήραμε όταν αδειάσαμε την Αθήνα προκειμένου να μην βρει άνθρωπο μπροστά του. Και φτάνοντας στην Γερμανία, επιστρέφοντας στη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, θυμάται ότι η ελληνική κυβέρνηση λέει δεν έχει εκπληρώσει, δεν έχει ικανοποιήσει όλα τα προαπαιτούμενα, άρα πρέπει να μπλοκαριστεί η εκταμείευση της δόσης. Και τρέχουν τώρα οι δικοί μας εδώ, η ελληνική κυβέρνηση, να δουν ποια προαπαιτούμενα δεν έχουν ικανοποιήσει, δεν έχουν εκπληρώσει, προκειμένου να εκταμειευθεί η δόση, η οποία φτάνει τα 5 δις ευρώ. Θα μου πείτε, Σόιμπλε είναι αυτός, αυτός που πληρώνει κάνει και το κουμάντο και όπως έχει δείξει η εμπειρία των 3 ετών, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και να μην περιμένουμε τίποτε παραπάνω ή τίποτε λιγότερο. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε το πράσινο φως σήμερα από τον Πρωθυπουργό για την επίσπευση της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας, των απολύσεων. Θα έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΑΣ, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα που μπαίνουν και αυτά στο τραπέζι για εξυγίανση, σε ενλειτουργία όμως εξυγίανση και όχι με το μοντέλο της ΕΡΤ. Και τον κώδικα φορολογίας με τα πολύ αυστηρά, με τα εξοντοτικά πρόστιμα, τις εξοντοτικές ποινές για όσους θα είναι παραβάτες στην φορολογία, για όσους μικρομεσαίους. Για τα συνήθη υποζύγια, δηλαδή για τους υπολείπους, αυτούς που είναι στη λίστα Λαγκάρντ, τους σκεπάζουν να μην τους κρυώσουν. Καλησπέριζω αμέσως κοντά μου τον διευθυντή του Έξτρα, τον κύριο Μάκη Μαζολιά. Καλησπέρα, κύριε Μαζολιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, το σύστημα καρότο και μαστίγιο καλά κρατεί. Ο κύριος Σόιμπλε μπορούσε αυτά να τα πει και εδώ, αλλά εδώ μιλούσε σε ακροατήριο που δεν τον ψηφίζει. Ναι. Στην Γερμανία που επέστρεψε, μιλάει για το δίμηνο το προεκλογικό που έχουν Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε Γερμανούς στους οποίους πρέπει να κάνει το δύσκολο για να δίνει λεφτά τους προς τα έξω. Εγώ πιστεύω ότι ενώ το μνημόνιο συνολικά είναι αποτυχημένο και καταστροφικό, οι δόσεις αυτές είναι συμφωνημένες και θα δοθούν. Είτε τηρήσουμε όλα εκείνα τα οποία μας επιβάλλουν και κακώς τηρούμε, είτε δεν τα τηρήσουμε επακριβώς. Είναι καθαρά προεκλογικού τύπου για το, για το γερμανικό τηλεθεάμον κοινό και τίποτε περισσότερο αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σόιμπλε. Καλησπέριζω τον πιο σημαντικά είναι αυτά που είπες για τα πρόστιμα της φορολογίας που πρέπει να μας απασχολούν παρά οι αρλουμπολογίες του κάθε Σόιμπλε. Σε 30 μέρες και χωρίς πολλά-πολλά θα γίνεται η κατάσχεση. Αν δεν έχεις πληρώσει, κύριε Μάκη μου, εσύ. Ναι. Όχι η μεγάλο. Εσύ. Εγώ, ο Βαγγέλης Γιακουμής. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα. Ο Καλάβης, το ξέρεις αυτό. Ναι. Καλησπέριζω και τον Αντώνη Μιλωνάκη. Καλησπέρα. Τώρα δίκιο είχες εσύ. Να σου πω κάτι, δίκιο είχες. Δεν είναι θέμα δίκιο ή αδικού. Είναι θέμα ότι πρέπει να πούμε με μία λέξη ντροπή. Ντροπή για την Ελλάδα, ντροπή για τη δημοκρατία μας, ντροπή για τους περήφανους Έλληνες. Εάν καταλάβει η κυβέρνηση τι κάνει καθημερινά,
πώς τρελαίνει τον κόσμο για χάρη ενός Γερμανού ή μιας Γερμανίδας ή ό,τι θέλετε πέστε. Σου δίνουν λεφτά όμως. Να σου πω κάτι, τα λεφτά μας τα δίνουν. Σου δίνουν λεφτά, κύριε Αντώνη. Εγώ καταρχάς δεν ζήτησα τίποτα. Όχι εσύ. Έτσι, αυτοί που ζητήσανε να πάνε να τα ξαναδώσουν πίσω, αλλά τα λεφτά αυτά που μας δίνουν δεν μας τα δίνουν για να φάμε. Μας τα δίνουν για να τα ξαναπάρουν πίσω διπλά και τριπλά και τετραπλά. Και το έχουμε συζητήσει. Πληστηριασμοί, κατασχέσεις κινητών ακινήτων κτλ. Τι κάνετε, ρε παιδιά, έχετε τρελάνει τον κόσμο. Πού θα το πάτε αυτό το πράγμα? Πού θα το πάτε το παραμύθι? Και να σου πω και κάτι άλλο. Τι λέει ο λαός μας? Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Θα συμφωνήσεις μαζί μου? Ήρθε εδώ ο Σόιμπλε, του στρώσαμε κόκκινα χαλιά, του κάναμε 10 ντεμενάδες και ήρθε, πήγε έξω και μας τράβηξε ένα χαστούκι. Τι θα έπρεπε να γινόταν διαφορετικά, Αντώνη μου? Πώς? Τι θα έπρεπε να γινόταν διαφορετικά, να το πει λέγαμε, εδώ, να κάνουμε αυτό που κάναμε, τι αγαπητέ θα έπρεπε μου Βαγγέλη, θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή. Πολύ καλά, έμπειρος δημοσιογράφος. Ναι, αυτό ρωτάω, τι θα έπρεπε να γίνει. Υπουργό Οικονομικών της Αμερικής. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ πέρα, είπε αυτά που ήθελε να πει, μίλησε για ανάπτυξη, δεν ξέρω τι μίλησε, μίλησε για το Διεθνές Μοναδικό Ταμείο και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Χωρίς να πάρει κανείς μυρουδιά, ναι ή όχι. Η ζωή μας ήταν ομαλή. Ναι, αλλά... Ήρθε ο παλιογερμαναράς και του τρώσαμε 10 χαλιά, να μην την κάναμε και 10 κολοτούμπες. Μην ξεχνάς, όποτε έρχονται οι Γερμανοί στην Αθήνα, η Αθήνα αδειάζει, έτσι. Ναι. Φωνώ απόλυτα. Γιατί πηγαίνουμε όλοι για διακοπές. Επειδή είμαστε ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να τα ξετυλίξουμε όλα αυτά. Σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση απόδοση και ελευθερία. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Στην AIM δημιουργήσαμε τη Vertical Expert, την πρώτη οδοντοβούρσα με πρωτοποριακή κεφαλή ώστε να διευκολύνει την κάθετη κίνηση για καλύτερο καθαρισμό. Νέα AIM Vertical Expert. Απόλο, τώρα διαθέσιμο και στη γη. Δύσκολοι λεχεύες. Νέο βελτιωμένο σκιπ με τεχνολογία Wash Boosters. Ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα, καθαρίζει δύσκολους λεχεύες για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε πλήση. Καθαρίζει δύσκολους λεχεύες ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα. Δροσερές γεύσεις φρούτων, φύλλα τσαγιού και μέλι. Lipton Ice Tea με μέλι. Απόλαυσε την υπέροχη γεύση του εύκολα όπου και αν βρίσκεσαι. Το απολαυστικό κρύο τσάι που έχεις πάντα μαζί σου. Μόνο 5 θερμίδες στο ποτήρι. Θα το βρεις και στα περίπτερα. Μαμά. Την τελευταία γουλιά πιέσαι. Uh-huh. Είναι η δύναμή σου. Uh-huh. Πού είναι ο Τάκης? Ρε μαμά, τι κάνεις εκεί? Όλο, 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 όλο. Μπράβο, γιώκα μου. 100% στημένος χυμός Life. Ό,τι πιο κοντά στο φρέσκο στημένο. Και εσύ, κορίτσι μου, ρίξε κάτι επάνω σου, θα πουντιάσεις. Όταν είσαι αφοσιωμένος στην αποστολή σου, σημασία δεν έχουν οι συνθήκες. Σημασία έχει από τι είσαι φτιαγμένος. Η Eurobank προχωράει μπροστά, αφοσιωμένη σε αυτό που ήταν πάντα η αποστολή της. Να καινοτομεί, να αλλάζει τα δεδομένα, να προσθέτει αξία στη σχέση με τους πελάτες της, να στηρίζει την ελληνική οικονομία. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Τα απίστευτα γυαλιά ηλίου. Απίστευτη χρωματική συνδυασμή. Απίστευτη ελαστικότητα. Απίστευτο βάρος.
Incredible. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Οπτικά Αράθυμος. Η Eurobank και το νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προχωράμε υπεύθυνα μπροστά με τους πελάτες μας πάντα στο επίκεντρο. Υπέροχη ελληνικό γάλα από μικρούς παραγωγούς, τουλάχιστον τρίμηνης ορίμανσης. Στη γεύση της κρύβεται η επιμονή στη λεπτομέρεια ενός ολόκληρου χωριού. Πέτα χωριό, όλα είναι στη γεύση της. Μωρό μου, θα μου φτιάξεις σαντουιτσάκι? Θα του φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς, θα πάθει πλάκα. Μιλάμε για άπαιχτη γεύση. Και ελαφρύ, ναι. Πιο ελαφρύ δεν πάει. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Σύννεφα από τον ορίζοντα ζυγισμένα, μπλέκονται με τη μαγεία. Τη μαγιά. Ζήφος, νέκταρ ανθρώπων. Πάλεψε με ζήλο. Ποιε ζωή κι αν θέλεις αιώνιος να είσαι. Απλά ζήτα το. Υπάρχει μια αξία που μας οδηγεί σταθερά μέσα στο χρόνο. Δίνουμε σημασία στην ουσία. Και τώρα που ξανά τα ουσιαστικά είναι τα πιο σημαντικά, είμαστε πραγματικά δίπλα σε κάθε Έλληνα για να νιώθει ασφάλεια και να κοιτάζει μπροστά. Ασφάλεια Μινέτα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Καλέργης, γερά, αντισεισμικά, ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον Καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης, 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον Καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Όποιος και αν είναι ο γιατρός, ένας είναι ο αριθμός. 14784. Για ραντεβού και πληροφορίες σε ΟΠΗ, 14784. Όλα θα τα πω. Επειδή συνεχίζετε να με ρωτάτε αν υπάρχει κάτι πιο γρήγορο από το 4G της Κοσμοτέ, θα σας κάνω άλλο ένα πείραμα, βασισμένο σε επιστημονικές μεθόδους. Όπως πάντα. Είμαστε εδώ με τον Μπίλι στο τιμόνι και πάμε σε ένα τυροπιτάδικο στο καρκοκονδύλι που μας είπαν ότι μετράει. Γράφω εδώ τη διεύθυνση. Υψηλό. Και. Παπ. Ένα. Δύο. Φαπ. Και τον βρήκε. 2.5 δεύτερα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει όταν ανάψει το φανάρι. Δεν ξέρω. Έλα. Ένα. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι που είναι πιο γρήγορο από το 4G της Κοσμοτέ, αυτό ίσως να είναι η Ελληνίδα Κόρνα. Καλά, ρε Σαργαμπτά! Θα σου πάρω την όπιτα! 4G από την Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει πιο γρήγορο. Ήθελες απίστευτα γρήγορο mobile internet. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η Ain Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα Ain Expert Protection. Φέτος απολαύστε ξέγνιαστες διακοπές με την Anytime. Ασφαλίστε τώρα το αυτοκίνητό σας online με 15% έκπτωση στα ασφάλιστρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Ιουλίου. Anytime με την εγγύηση της Inter-America. Ζήσε απλά. Επιστρέφουμε, καλησπέριζω κοντά μας και τον κύριο Παναγιώτη Δούκα, πρόεδρο των εργαζομένων στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Παύλου. Σήμερα ήσασταν στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας με τις συναντήσεις που είχατε με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την υπόλοιπη κυβέρνηση και όλοι περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις για εσάς. Το πρώτο δεδομένο που έχουμε είναι ότι η εκαθάριση, η εξυγίανση θα γίνει με την μεταρρεάς εν λειτουργία και όχι με μοντέλο ΕΡΤ. Ναι, σωστά. Αλλά πρέπει όμως να λειτουργεί η εταιρεία για να γίνει αναδιάρθρωση λειτουργία. Τι σωστά το λέει το Υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση γενικότερα με την ανακοίνωση. Άρα πρέπει να δώσουν λεφτά, λέτε, για να λειτουργήσει η εταιρεία. Μα πώς μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση εν λειτουργία όταν η εταιρεία δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Λεφτά δεν έχουν, κύριε Δούκα. Λεφτά δεν έχει να δώσει το κράτος. Δεν έχουν χρήματα για τα ΕΑΣ. Ναι. Γιατί οι πληροφορίες και δημοσίευματα βλέπουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες ότι υπάρχουν χρήματα να δοθούν.
Θα έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, ότι π.χ. στο Μέγαρο Μουσικής δόθηκαν 95 εκατομμύρια. Mm-hmm. Σε μια ιδιωτική εταιρεία. Τώρα εκεί πώς βρέθηκαν. Mm-hmm. Λειτουργία και εκείνο να διαρθρώνεται. Βεβαίως. Με χρήματα. Αναδιαρθρώνεται. Εμείς λέμε λοιπόν. Να καταλάβω το εξής, επειδή είναι ωραίο αυτό που λέτε. Σας λένε ότι θα εξυγιανθείτε με την εταιρεία να είναι σε λειτουργία, αλλά δεν σας δίνουν λεφτά για να λειτουργήσετε. Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε περάσει όλα τα στάδια. Ναι. Είμαστε στο ξαφνικό θάνατο. Ναι. Αποφύγαμε τον ξαφνικό θάνατο, τώρα είμαστε στον αργό θάνατο. Μάλιστα. Ο αργός θάνατος λοιπόν λέει ότι για τα ΕΑΣ, ναι, και το παραλαμβάνω, για τα ΕΑΣ, μάλιστα, για μία ακόμη και σήμερα δημόσια επιχείρηση, ναι, δεν ξέρω αύριο αν θα είναι, γιατί η ανακοίνωση γράφει για ιδιωτικοποίηση. Σήμερα όμως που μιλάμε, ναι, έχει ευθύνη ο μέτοχος, η κυβέρνηση, ακόμη και να θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν αυτήν την εταιρεία. Γιατί αν έχεις ένα σπίτι το οποίο είναι γκρεμισμένο, δεν θα βρεθεί αγοραστής. Το αυτονόητο είναι ότι πρέπει κάποιος να το πάρει μπιρ παρά. Υπάρχει μια πληροφορία, δηλαδή θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει, όταν μου λέτε, αν έχεις ένα σπίτι γκρεμισμένο και το πουλάς, ή δεν θα βρεθεί αγοραστής, ή θα βρεθεί κάποιος, κύριε Δούκα μου, να το πάρει μπιρ παρά. Λοιπόν, αυτό λέμε κι εμείς, ότι αν η κυβέρνηση και εμείς θεωρούμε ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς εδώ και χρόνια λέμε ότι αυτές οι εταιρείες όντως θέλουν αναδιάρθρωση. Όντως χρειάζεται η πολιτεία να σκύψει πάνω αυτές τις εταιρείες, γιατί είναι ένα ζωντανό παραγωγικό κομμάτι που μπορεί να έχει τρεις επιτυχίες η χώρα στη σημερινή δοκιμασμένη περίοδο. Κύριε Πρόεδρε, πόσοι εργαζόμενοι είναι? Είμαστε γύρω στα 850 άτομα. Πληρώνεστε κανονικά? Έχουμε να πληρωθούμε το τελευταίο εξάμηνο. Έχουμε ξεχάσει σημαίνει πληρωμή. Και ξέρετε κάτι, προς τιμήν και το λέω και εκφράζω όλους τους εργαζόμενους, ναι, διαμαρτυρόμαστε για τους μισθούς μας. Αλλά πολύ περισσότερο διαμαρτυρόμαστε γιατί μια δημόσια επιχείρηση απαξιώνεται συνειδητά, όπως με στόχο, μάλλον, για να πάει πυρ μπαρά. Γι' αυτό σας το είπανε πριν η σύμβουλη. Εσάς τι σας είπαν σήμερα στο ραντεβού που έγινε με τον δεύτερο σύμβουλο? Και το... Τι σας είπαν σήμερα? Η πληροφορία που έχουμε, ναι, και η επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση, μάλιστα, γιατί λέω πληροφορία, δεν έγινε τελικά το ραντεβού με το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Έγινε με τη διοίκηση. Μάλιστα. Έγινε συζήτηση της διοίκησης μας με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα. Εκεί ξεκαθαρίστηκε ότι θα μπει ειδικό σύμβουλος, ναι, για να γίνει αυτή η λεγόμενη αναδιάρθρωση. Και ότι δεν υπάρχουν χρήματα και δεν μπορεί να τεκμηριώσει το Υπουργείο Οικονομικών πώς μπορεί να δοθούν. Με δεδομένο ότι υπήρχε αυτή η ιστορία, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στο δελτίο, ναι, σας, ναι, με τις κρατικές ενισχύσεις. Μάλιστα. Σήμερα όμως που μιλάμε, το Υπουργείο Άμυνας, ως όφιλε να κάνει, γιατί αυτή η επιχείρηση, η ΕΒΟ και η ΠΙΡΚΑΛ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εξυπηρετούσαν, θα εξυπηρετούν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας. Είπαν λοιπόν το αυτονόητο. Και εμείς απαντήσαμε στις Βρυξέλλες. Και λέμε, ναι, αυτή η εταιρεία ήταν στο δημόσιο για την άμυνα της χώρας και θα, ναι, παραμείνει στο δημόσιο. Ναι. Και λέω εγώ τώρα. Έλληνας φορολογούμενος, όχι εργαζόμενος στα ΕΑΣ, όχι απλήρωτος 6 μήνες. Αυτή η χώρα δικαιούται να έχει αμυντική βιομηχανία? Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα ζωντανό κομμάτι? Έχει ευθύνη, μπορεί να μου πει κάποιος σήμερα, αν ξέρει ότι μια επιχείρηση έχει μια παραγγελία 250 εκατομμύρια. Ζημιογόνος επιχείρηση, λέω εγώ. Και υπάρχει τρόπος να μην είναι αύριο. Έχουν τα ΕΑΣ τέτοια παραγγελία? Αυτό που γνωρίζω, ναι, είναι ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία και η Αμερικάνικη Εταιρεία, με επιστολή της προς το Υπουργείο Άμυνας, γιατί κάποιοι αφισβητούσαν ότι υπάρχουν αυτές τις παραγγελίες, έχει ενημερώσει ότι υπάρχουν παραγγελίες και συνεργασίες γύρω στα 250 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Και τώρα, παραγγελία. Και τώρα συγγνώμη, τώρα, θέλουν να κλείσουν την εταιρεία με παραγγελίες. Λένε το εξής τώρα. Κοιτάξτε το οξύμορο. Πώς θα γίνει αυτό? Και εγώ αυτό θέλω αν υπάρχει, ας πούμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ναι, θέλω να γίνει κατανοητό στο τραπέζι αλλά και στους τηλεθεατές. Εγώ λέω ότι συμφωνώ ως εργαζόμενος και φαντάζομαι και οι συνάδελφοί μου ότι όντως χρειάζεται αναδιάρθρωση. Σωστά το λέτε. Εμείς τι λέμε σαν εργαζόμενοι? Τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει 750 συνάδελφοι. Κύριοι της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Άμυνας. Γιατί ξέρουμε ότι ξέρει τη χρησιμότητα της εταιρείας. Mm-hmm. Και μετά τη δήλωση της κυβέρνησης έχουμε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι ξέρουν το ρόλο αυτής της εταιρείας. Τι λέμε ως εργαζόμενοι, ως εταιρεία, φυσικά και να πει σύμβουλος έτσι ώστε να δει το τι πρέπει να γίνει για να μην δημιουργεί ελλείμματα η εταιρεία. Mm-hmm. Εμείς το λέγαμε χρόνια ότι δεν θέλουμε να είμαστε, πώς μας είχε αποκαλέσει ο κύριος... Θέλετε να είστε νοικοκύριδες αυτό. Θέλουμε να είμαστε εργαζόμενοι, να παράγουμε
πυρομαχικά και όχι ελλείμματα. Μάλιστα. Και λέμε στην κυβέρνηση. Λέμε στο Υπουργείο Άμυνας Οικονομικών, σε κάθε υπεύθυνο. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε και μια ψήμωρη ιστορία. Είναι μέτοχος στο Υπουργείο Οικονομικών και εποπτεύονται το Υπουργείο Άμυνας. Λέμε, κύριοι, υπήρχε ένα δόγμα που έλεγε αυτή η εταιρεία είναι για την άμυνα της χώρας, αδιαφορούμε αν δημιουργεί ελλείμματα. Φαντάζομαι ότι όλοι θα είχατε ακούσει μέχρι σήμερα και παντού γίνεται στον κόσμο αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία αμυντική βιομηχανία η οποία να μην επιδοτείται. Αν βρίσκεται μια. Αλλά δεν έχει λεφτά το κράτος, κύριε Δούκα. Εμείς λοιπόν λέμε, λέμε στην κυβέρνηση. Πείτε τι λέτε για να το συνοψίσουμε. Εμείς λέμε στην κυβέρνηση λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή για να γίνει αναδιάρθρωση πρέπει η εταιρεία να λειτουργήσει. Μάλιστα. Πρέπει να έρθουν οι παραγγελίες που υπάρχουν. Ναι. Να δουλεύουν στο εργοστάσιο. Και αφού μπουν οι παραγγελίες στο εργοστάσιο. Βεβαίως. Και τότε ο σύμβουλος που θα μπει να έρθει να εξετάσει. Να δει το ισοζύγιο. Τι έχει, τι δεν έχει. Τι είναι αυτό που δουλεύει. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δεν δουλεύει. Γιατί ξέρετε κάτι. Αν δεν λειτουργήσει η εταιρεία. Ένα λεπτό να τελειώσω. Να δούμε το ρεπορτάζ με τις υπόλοιπες. Με την λίστα με τις υπόλοιπες απολύσεις που αποφασίστηκαν σήμερα και κινητικότητα και διαδεσιμότητα. Το υπόλοιπο πακέτο που μας έρχεται. Για να δώσω τον λόγο στο Μάγιο Μπαζολιά, τον Αντώνη Μινωνάκη και τον Βαγγέλη Γιακουμή. Ασφικτικές πιέσεις δέχεται η κυβέρνηση για να επιτευχθούν τα χρονοδιαγράμματα που εκπνέουν το Σεπτέμβρη και αφορούν στην κινητικότητα χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. Σήμερα, στις συνεδρίες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το βασικό θέμα ήταν ένα και μοναδικό. Επιτάχυνση της διαθεσιμότητας και συμβολή όλων των Υπουργείων στη σωστή εφαρμογή της. Δόθηκαν σαφείς κατευθύνσεις σε όλα τα Υπουργεία για την επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού έργου. Όσον αφορά και τους ποιοτικούς αλλά και τους ποσοτικούς στόχους. Το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση πρέπει να εμφανίσει στην Τρόικα κατάλογο με ονοματεπώνυμα. Ο κατάλογος αφορά σε 12.500 υπαλλήλους που τίθεται σε διαθεσιμότητα. Από το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας 2.000 εκπαιδευτικοί από την επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης θα τεθούν σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας αλλά και εκπαιδευτικοί που έχουν προβλήματα και πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Μία άλλη βασική δεξαμενή, αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε ό,τι αφορά στους Δήμους, δεν πρόκειται, όπως λέγεται, να γίνουν άλλες περικοπές στο επίπεδο των Δήμων μετά από αυτές που έγιναν σε σχολικούς φύλακες και δημοτικούς αστυνομικούς. Όμως πρόκειται να γίνουν μετακινήσεις, δηλαδή δημοτικοί υπάλληλοι να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Ρόδου, που έχει 1.000 υπαλλήλους, από τους οποίους πολλοί θα μεταφερθούν στο Δήμο Κάσου. Για το πρώτο κύμα της διαθεσιμότητας πρέπει να αναζητηθούν και άλλες εναλλακτικές δεξαμενές. Σε αυτές λοιπόν όλα δείχνουν πως θα προστεθεί και η αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών. Κάτι που σημαίνει πως άμεσα πρόκειται να καταργηθούν θέσεις στην αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα, η εξυγίανση της αμυντικής βιομηχανίας είχε προγραμματιστεί από το 2011, γεγονός που κάνει ασφικτικό πλέον το χρονικό περιθώριο. Μία ακόμα πηγή άντλησης δημοσίων υπαλλήλων θα προκύψει από συγχωνεύσεις γενικών γραμματιών. Κάτι τέτοιο θα γίνει όπως για παράδειγμα στη Γραμματεία Ισότητας, που από 25 διοικητικές μονάδες που είχε, θα έχει πλέον μόλις 6. Πάμε στο Μάκη και Μαζολιά. Μάκη. Τι να κάνω εγώ να υποκαταστήσω τη σύσκεψη και τον Πρωθυπουργό. Είναι ηλυμένες αποφάσεις. Έχουμε εφεύρει λέξεις για να μην λέμε εύκολα τη λέξη απόλυση. Η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο που ζητούν στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεων οι ξένοι δανειστές και οι εκπρόσωποι της Τρόικα είναι απολύσεις. Έχει εφευρεθεί η διαδικασία της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας που δεν αρνούμε ότι σε ένα αριθμό, για παράδειγμα, 10.000 υπαλλήλων θα υποχρεωθούν κάποιοι που υπό άλλες συνθήκες, να το πούμε και αυτό, δεν θα το δέχονταν, προκειμένου να χάσουν τη δουλειά τους, να πάνε σε άλλες θέσεις όπου κρίνεται, από όποιους κρίνεται ότι είναι χρησιμότεροι. Άρα στους 10.000 ανθρώπους, κάποιοι 5 ας πούμε, θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις και άλλοι θα απολυθούν. Η επιδίωξη είναι οι απολύσεις. Η επιδίωξη είναι ένα μικρότερο δημόσιο και φυσικά ταυτόχρονα, κατά την άποψη εκείνων που το κάνουν, και καλύτερα κατανεμημένο προσωπικό για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η πραγματικότητα, και τελειώνω, μια χώρα που δεν είναι χρεωμένη, όπως εμείς στις τράπεζες, η χώρα στις άλλες τράπεζες, μπορεί να ορθώνει το ανάστημά της και να λέει αυτό δεν το δέχομαι, αυτό να το ξανασυζητήσουμε, αν με συμβουλεύεις για κάτι προκειμένου να γίνω καλύτερο στη διαχείρισή μου να το δω, αλλά εγώ αποφασίζω. Μια χώρα η οποία τα κατάφερε με τις ευθύνες των κυβερνώντων μας διαχρονικά και με τις ευθύνες όλων μας στο μέτρο που ο καθένας έχει έστω και ελαχίστη ευθύνη. Δεν υπάρχει κανείς ανεύθυνος στη χώρα, απλά εγώ και εσύ
και πολύ περισσότερο εργαζόμενο στο τυροπιτάδικο απέναντι, έχει απειροελάχιστα μικρότερη ευθύνη. Με τις ευθύνες όλων μας λοιπόν, κυρίως των κυβερνώντων μας, η χώρα έφτασε στο σημείο να εξαρτάται κακώς ή καλώς, κακώς λέμε εμείς, από τα δάνεια για να ξοφλάει δάνεια. Αυτή η κατάσταση, η δραματική στην οποία έχει περιέλθει, δεν της επιτρέπει ή κρίνουν οι αυθέντες ότι δεν της επιτρέπει να ορθώνει το αναστημά της, και εκεί έχει δίκιο ο Αντώνης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ακόμη και από το οικονομικό μας, είναι ο εξευτελισμός της εθνικής αξιοπρέπειας. Τώρα, πριν πάω στον Αντώνη Μιλωνάκη, Αντώνη, σε σένα είναι ο λόγος. Έχει καλή πληροφορία και ο Βαγγέλης Διακουμής από τη σύσκεψη που έγινε για τις απολύσεις στην κινητικότητα. Έχει ζητήσει να παρέμβει ο κ. Ροντογιάννης. Είναι υπεύθυνος προσωπικού ασφαλείας στα ΕΑΣ. Κύριε Ροντογιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε, τι κάνετε? Καλά, σας ακούμε. Σήμερα δυστυχώς μαζί με τα προβλήματα που υπάρχουν στην ΕΑΣ, 100 άντρες ασφαλείας, την Παρασκευή το πρωί πλέον δεν θα βρίσκονται στη θέση των αποθηκών πυρομαχικών που με μοιρατοτικό διαγωνισμό που έγινε αναλάβαμε τη φύλαξή τους. Λόγω του υπέρογκου ποσού που οφείλεται στην εταιρεία μας, και βέβαια είναι και απλήρωτος όλος ο κόσμος, και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον απέναντί τους στα οικονομικά, και κλαίνε αυτή τη στιγμή 100 οικογένειες. Το ποσό είναι ηλικιώδες. Υπάρχει καμία επαφή μαζί τους και καμία, πώς να το πούμε, να καταλαβαίνουν τον εργαζόμενο, τον εργοδότη, αυτόν που πληρώνει εμάς. Και δυστυχώς έχει γίνει καταγγελία σύμβασης της φύλαξης για την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή πρωί, δηλαδή, οι αποθήκες πυρομαχικών δεν φυλάσσονται πλέον από την εταιρεία. Αυτό. Οι αποθήκες πυρομαχικών μένουν αφύλακτες. Αφύλακτες, είναι 6 σημεία, είναι του Λαβρίου, είναι οι κεντρικές αποθήκες. Καλά, μην μας πείτε τα σημεία. Είναι 6 αποθήκες. Ορίστε, Αντώνη Μιλωνάκη. Είναι γεγονός. Το μεσημέρι ήρθε ο κ. Ζωτογιάννης από εδώ πέρα, δεν βρεθήκαμε, αλλά πήρα τηλέφωνο τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΑΣ, τον κύριο Καλογερά, μου το επιβεβαίωσε πλήρως. Την Παρασκευή δεν θα υπάρχει φύλαξη στις αποθήκες πυρομαχικών. Πόσα χρωστάνε στην εταιρεία? Το Διευθυντή Υπουργικών Υπηρεσιών. Δεν θα υπάρχει φύλαξη, διότι η security, η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, δεν έχει πληρωθεί απλά. Βέβαια, πιστεύω ότι άμεσα θα γίνει αυτό και θα αποκατασταθεί. Διότι η φύλαξη των αποθηκών πυρομαχικών, δεν το συζητάω, θα γίνει ούτως ή άλλως ή αποστρατεύσιμο προσωπικό. Πώς θα γίνει? Ή αποστρατεύσιμο προσωπικό ή από ιδιωτική εταιρεία. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αφήσουν να... Ο ιδιωτική εταιρεία να γίνει με ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμύριο, και θα φυλάξουν ποιοι? Άνθρωποι που δεν είναι εκπαιδευμένοι, άνθρωποι χωρίς ανεξίσυρα γυλαίκα, άνθρωποι χωρίς τις παροχές που προβλέπεται από τον νόμο. Κύριε Ροντογιάννη. Δηλαδή υπάλληλοι άσχετοι που θα κάνουν καθήκοντα φύλαξη. Όχι, έχουμε... λέω κύριε Ροντογιάννη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή πρέπει να σας πληρώσουν για να συνεχίσετε να φυλάτε. Πόσο είναι το ποσό, ποιο είναι κύριε Ροντογιάννη? 1.400.000 έχουμε να λάβουμε χρήματα από τον Δεκέμβριο περίπου. Μάλιστα. Άρα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Με συνεχή παρακλήσεις τους να παραμείνουμε και τα λοιπά. Όσο μπορούμε και εμείς βάλαμε πλάτη εντός εισαγωγικών. Εσείς πλέον... είστε ιδιωτική εταιρεία. Ναι, εγώ είμαι εργαζόμενος στην ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι δικιά μας εταιρεία. Εγώ είμαι εργαζόμενος, το οποίο οφείλονται και εμένα χρήματα, και πιο πολύ τις 100 οικογένειες. Πώς θα τις πληρώσει ο εργοδότης τώρα, και μαζί με αυτούς και εμένα? Πώς θα πληρωθούμε εμείς τώρα τους 4 μήνες? Πόσα χρόνια έχει η εταιρεία αυτή τη φύλαξη των ΕΑΣ, των αποθηκών πυρομαχικών? Το Σεπτέμβριο κλείνει ένα χρόνο. Το Σεπτέμβριο κλείνει ένα χρόνο. Ένα λεπτό. Έγινε διαγωνισμός, κύριε Ροντογιάννη. Έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός, μάλιστα. Μάλιστα. Και... το οποίο η εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότης. Μάλιστα. Πόσα λεφτά, 3 εκατομμύρια. Ποια ήταν η σύμβαση? Η σύμβαση είναι για τα 6 σημεία των αποθηκών του... Το ποσό της σύμβασης. Το ποσό είναι, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να είναι γύρω στο 1,5-2 το χρόνο. Λέει, όχι άλλο, 1,5 το χρόνο. 2, περίπου 1,5 το χρόνο. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Το οποίο η ΑΕΚ έχει πληρώσει γύρω στις 300.000 μόνο. Δηλαδή, ένα λεπτό. Μάλιστα. Για να καταλάβω τώρα εγώ. Μου λέτε ότι πριν από 9 μήνες... 10, ναι. Πριν από 10 μήνες, και ενώ βρισκόμασταν στην κατάσταση που βρισκόμασταν, μάλιστα, έγινε διαγωνισμός. Και πιο χειρότερα ήμασταν πριν ένα χρόνο. Και χειρότερα, ένα λεπτό. Έγινε διαγωνισμός για να πάρει η ιδιωτική εταιρεία, μειοδοτικός διαγωνισμός,
Σωστά. Για να πάει η ιδιωτική εταιρεία, εγώ δεν μιλώ για τις συνθήκες του διαγωνισμού, αν ήταν διαβλητός, διαφανής, ό,τι ήταν, με αντίτιμο 2 εκατομμύρια ευρώ για τη φύλαξη των ΕΑΣ. Και παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι 100 οικογένειες που είπε ο κύριος. 100 οικογένειες. Άρα είναι 100 φύλακες. 100 φύλακες. 100 φύλακες από 3.000 το μήνα να παίρνουν καθένα. Είναι 300.000. Πόσο είπατε? Λέω 100 φύλακες. 3.000 το μήνα. Λέω 580 ευρώ. Στο λεπτό. Εγώ λέω από 3.000 το μήνα να παίρνουν καθένα είναι 300.000. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Αντώνη, άσε με να το πω. Τι κατάλαβες? Κατάλαβα. Τι? Ότι έγινε ένας διαγωνισμός. Τα ΕΑΣ δεν είχαν ουσιαστικά χρήματα. Άσε να το πει. Λέω, και από 3.000 το μήνα καθένας από τους 100 το χρόνο, 10.000 το χρόνο να πάρει ο καθένας. Πώς είναι? Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς. Δεν παιδί μου, από τα 3 εκατομμύρια πόσα μένουν στην εταιρεία? Είναι υπερβολικά τα λεφτά που δεν είναι τελευταία. Κύριε Παπαδόπουλο, να παρέμβω λίγο. Ακούστε με λίγο. Λέω, παρακαλώ, όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδόπουλο. Ολοκληρώστε. Λέω ότι αν οι άνθρωποι αυτοί 100 έπαιρναν από 1.000 ευρώ το μήνα ο καθένας. Μάλιστα. Ε? Μάλιστα. Ωραία. Σημαίνει 12.000 το χρόνο. Ναι. Ε? Ο καθένας. 100, ένα 200. Ένα 200. Εάν είναι 2 ή περισσότερα που πέσει σε 2,5 εκατομμύρια, σημαίνει ότι η εταιρεία παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω το διαγωνισμό, αν δεν έχουμε μπροστά μας. Θέλω να πω, η τραγωδία των 100 ανθρώπων αμέσως, κύριε Ροντογιάννη, είναι προφανής. Άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Βεβαίως η εταιρεία μπορεί να πάει να φυλάει κάπου αλλού, διότι και η εταιρεία είναι. Είναι προφανές το πρόβλημα των ανθρώπων. Από την άλλη μεριά, η ευκολία με την οποία δίνουν σε ιδιωτικές εταιρείες έργα εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο από την πληροφορούμε θα, όταν δηλαδή όπως λέω άγριων περικοπών δηλαδή με συγχωρείτε 2 και 3 εκατομμύρια το χρόνο όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν το πολύ το ένα. Μα οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να φυλάξουν τις αποθήκες με ομαγικές. Οι στρατιώτες λέει δεν είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά. Οι στρατιώτες φυλάνε αποθήκες με ομαγικές. Άλλο και εγώ έχω φυλάξει με ένα όπλο εδώ δεν λέει τίποτα. Αμέσως. Εγώ καταρχήν λέω ότι έγινε δημόσιος διαγωνισμός, όπως προβλέπεται. Το είπε και ο κύριος Ροντογιάννης. Παρακαλώ. Δεν θυμάμαι και δεν γνωρίζω ακριβώς το πόσο είναι η σύμβαση και τι ποσό είναι. Εδώ όμως η εταιρεία έχει δύο επιλογές. Είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Άμυνας, ναι, όταν η προηγούμενη εταιρεία φύλαξης έφυγε. Ναι. Μάλιστα. Και είχε πει. Γιατί έφυγε η προηγούμενη? Γιατί πάλι η εταιρεία. Μάλιστα. Γιατί τα τελευταία 3-4 χρόνια η εταιρεία υπολειτουργεί υπό την έννοια ότι η χρηματοδότηση δεν είναι απαραίτητη ώστε να βγουν υποχρεώσεις πέρα. Οι αποθήκες έχουν υλικό μέσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ξύλινα υλικό. Γιατί μπορεί να δούμε ότι αφού φυλάνε και αποθήκες. Αυτό που θέλω να ακούσω. Δεν το ήξερα αυτό που λέει ο κύριος Δούκας. Αμέσως, κύριε Ροντογιάννη, θα έρθω. Δεν μπορούσε 100 άτομα να εξοικονομήσει 2.000 στρατιώτες, 1.000 στρατιώτες έχει και κοπροσκυλιάζουν το Υπουργείο Άμυνας μέσα εκεί. Γύρω-γύρω. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Μπορούσα να οικονομήσει 100 άτομα να πάνε να φυλάξουν τα σκοπιά τους εδώ στην Αθήνα. Ακούστε με, δεν ξέρω αν κοπροσκυλιάζουν. Εγώ αυτό που ξέρω ότι το Υπουργείο Άμυνας για να διαθέσει, προσωπικό σε μια ανώνυμη εταιρεία, α δεν το ξύμωρο, χρεώνει τη χρέωση, την φύλαξη. Όχι, δεν το καταλάβω, παρακαλώ. Πείτε το κύριε Δούκα. Για να διαθέσει το. Η ΕΒΟ και η Πυρκάλ αντιμετωπίζονται ως μια ανώνυμη εταιρεία. Μάλιστα. Στις υποχρεώσεις, στις πληρωμές δηλαδή. Ναι. Αυτό παθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Και τα έσοδα που πρέπει να πληρώνει. Ναι, ναι. Γι' αυτό κοστάμε 10 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη όμως έχουμε τις περικοπές του δημοσίου. Μάλιστα. Όταν λοιπόν η εταιρεία ζήτησε επίσημα να έρθει το Υπουργείο Άμυνας να καλύψει αυτές τις θέσεις εργασίας των συναδέλφων. Μάλιστα. Το Άμυνας απάντησε ότι κοιτάξτε, εγώ πρέπει να σας χρεώσω. Να σας χρεώσω. Μάλιστα. Πρέπει να γίνω δηλαδή, 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 πυρομαχικό να φυλάξει. Αυτό δεν λέει σε μένα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να πληρώνονται οι φαντάροι. Έτσι αυτό. Άρα λοιπόν να κοστολογεί το Υπουργείο Άμυνας. Να χρεώνει το Υπουργείο Άμυνας στις αποθήκες των ΕΑΣ. Τα ΕΑΣ λοιπόν, αν μου επιτρέπετε. Μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα. Αφήστε λίγο. Έχει ζητήσει ο κύριος Ροντογιάννης να πει. Όχι, να το ολοκληρώσω αυτό. Τα ΕΑΣ είχαν μια επιλογή. Ή να αφήνουν τις αποθήκες αφύλακτες ή να πάρουν από την παραγωγή εργαζόμενους να τους κάνουν φύλακες. Που έχει δίκιο, δεν είναι φύλακες εργαζόμενοι. Οι φαντάρους που λέει και ο Αντώνης. Έχουν άλλες ειδικότητες.
Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να γίνει φύλακας. Για φαντάρους μιλάει ο κύριος Μιλωνάκης. Δεν λέω σκοπούς ρε παιδί, δεν έχεις φυλάξει σκοπούς. Αφού σου λέει ο άνθρωπος, Αντώνη. Λοιπόν, ο στρατός θα το φυλάξει, δεν μπορεί ο στρατός να το φυλάξει, κύριε Πατρόπουλε. Μα πήγανε στο άμυνας και λέει εγώ για να κάνω αυτό που θέλω. Ένα λεπτό κύριε Ροντογιάννη, ένα λεπτό. Το άμυνα ναι. Τι είπε, εγώ για να σας φυλάξω τις αποθήκες θα σας χρεώσω. Τα μάρες έλεγε, ποιος θα δει πώς τότε που τα έλεγε. Βλακίες έλεγε. Τι θα του πούμε, μπράβο. Είναι από 9 μήνες, ποιος είναι. Θα φυλάμε με την πυρομαχικό. Παρακαλώ, ένα λεπτό παρακαλώ πολύ. Πάμε στον κύριο Ροντογιάννη. Ορίστε, κύριο Ροντογιάννη, πείτε μας. Όταν έγινε ο διαγωνισμός, κύριε Παυλόπουλε, και έβγαλε το ποσό του προϋπολογισμού βάσει ενός κωδικού, υπήρχαν τα λεφτά κάπου σε έναν κωδικό. Εμείς πήραμε το διαγωνισμό με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση την προηγούμενη το 720 μεικτά. Το 720 μεικτά αναεργαζόμενο. Μάλιστα. Εκεί τον πήραμε το διαγωνισμό. Όταν υποφέραμε το διαγωνισμό 720 μεικτά και έγινε η μείωση το μείον 22%, ναι. Μας κάλεσε σε διαπραγμάτευση ΕΑΣ και της μειώσαμε το τίμημα κατά 20%. Ναι. Άρα τα χρήματα που παίρνει κάθε εργαζόμενος είναι 600 ευρώ μεικτά. Αυτό έχουμε υπογράψει με την ΕΑΣ. Συν τις προσαυξήσεις τους προβλέπονται. Μα κύριε Ροντογιάννη μου, το θέμα... Δεν είναι για τους δικούς σας μισθούς, ούτε για εσάς τους εργαζόμενους τους 100 φύλακες. Συζητάμε για τις συμβάσεις που υπέγραφε, τους διαγωνισμούς που υποτίμησε το Υπουργείο Άμυνας. Ένα λεπτό κύριε Καλωδογιάννη. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Ποιο είναι υποπτεύον με. Δεν έχει σημασία ποιο είναι υποπτεύον, έχει σημασία έχει μια ανώνυμη εταιρεία, λειτουργεί με διοικητικό συμβούλιο. Καλά τα λες, γι' αυτό έγινε μπάχαλο. Ένα λεπτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε σε καιρό μνημονίων. Βρισκόμαστε σε καιρό σκληρών και άγριων περικοπών. Βρισκόμαστε σε καιρό στραγγαλισμού της κοινωνίας. Με κάθε τρόπο. Και εμείς συνεχίζουμε τα ΕΑΣ που λογίζονται ως ανώνυμη εταιρεία να μην συνεννοείται με το Υπουργείο Άμυνας. Και να προκυρήσει διαγωνισμούς μειοδοτικούς σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης για 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Το χρόνο. Για να φυλάξει τα πυρομαχικά. Για να φυλάξει τα πυρομαχικά του ελληνικού κράτους. Η ιδιωτική εταιρεία. Βοηθήστε μας να πάρουμε τους μισθούς μας, κύριε Παυλόπουλε. Εσείς καλά κάνετε και ζητάτε τους μισθούς σας. 500 ευρώ παίρνετε, κύριε Ροντογιάννη. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστώ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρω κύριε Κομπαζολιά, ξέρω. Τρελαίδη. Εσύ τώρα δεν είσαι παλιότερο σώμα. Δεν τα ξέραμε αυτά. Και αν φτάνει εσύ τώρα να λες, τι ακούμε. Μα φωνάξω, δεν μπορώ να μην φωνάξω τώρα. 2,5 εκατομμύρια. Μη φωνάζει τώρα, δεν σε ακούνε. Γιατί έχουμε 100 στρατιώτες που θα κάνουν μικροπροσωπιά. Τώρα δεν σε ακούνε, εμένα γιατί μου φωνάζει. Πάμε σε διάλειμμα πάλι. Και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία που σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις το κεφάλαιο σου διαθέσιμο, αυξανόμενο επιτόκιο και μηνιαία απόδοση τόκων. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιός. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή γιατί κινείται. Τα άφηξε ο Μιχάλης με τη Ζέτα και είδα πως ταιριάζουνε πολύ. Φάγα τη Δευτέρα frozen yogurt και από ένα παγωτό στο πηγεφί. Πίτσα φάγαμε την Τρίτη, σύνομα πήγαν Τετάρτη, πάρκο Πέμπτη μεσημέρι και του είπε αλβίου. Και όταν ήρθε εκείνη η μέρα παρονάξω πήγαν σφαίρα τυχερή, αυτοί που έχουν deals for you. Ετοιμάσου να ζήσεις σε ρυθμούς deals for you. Γιατί τώρα, αν είσαι συνδρομητής συμβολέου και καρτοκινητής Κοσμοτέ, απολαμβάνεις δύο στην τιμή του ενός σε επιλεγμένους συνεργάτες και άλλες μοναδικές προσφορές με ένα μόνο μήνυμα στο 19019. Ήθελες να έχεις μοναδικές προσφορές. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η εταιρεία Γιώτης, πάνω από 80 χρόνια, βρίσκεται μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Και συνεχίζει. Με επενδύσεις που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Με νέα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα.
και με τη γνωστή σταθερή ποιότητα γιώτης σε τιμές γιώτης που στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Γιώτης. Ασφαλώς. Ερωτευμένο με την οικονομία. Έως 1470 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα. Νέο Citroën C3 Diesel πεντάθυρο με 11.290 ευρώ. Το diesel της καρδιάς σας. Τα απίστευτα γυαλιά ηλίου. Απίστευτη χρωματική συνδυασμή. Απίστευτη ελαστικότητα. Απίστευτο βάρος. Incredible. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Οπτικά Αράθυμος. Έχετε πρόβλημα δυσκυλιότητας και ενώ τρώτε φρούτα, γιαούρτι, δημητριακά και πίνετε νερό, δεν βλέπετε αποτέλεσμα? Dulcolax. Πάντα στην ώρα του. Κοιμηθείτε ήσυχα και ξεκινήστε τη μέρα σας με καλή διάθεση. Dulcolax. Νούμερο 1 παγκοσμίως. Σοπελογιάννης Οτογκάς. Συστήματα υγραεριοκίνησης από 590 ευρώ και από 20 ευρώ το μήνα. Η εταιρεία που προσφέρει 15 ετή εγγύηση κινητήρα και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Γιατί πραγματικά συμφέρει η υγραεριοκίνηση σε εμάς. Τα το ΙΟ 101 μεταμόρφωση. 210-2835-840. Για το σπίτι και το αυτοκίνητό σας, πυροσβεστικές συσκευές σε πολλά σχέδια και χρώματα. Κάθε πυροσβεστική συσκευή περιέχει 1 κιλό συμπυκνωμένης σκόνης αντίστοιχη των 3 κιλών. Με κάθε αγορά, δώρο διάφανη θήκη και βάση για τον τοίχο. Θα μας βρείτε Μιχαλινού 5 στη Δραπετσόνα, 210-4627-836. Ένας κόσμος γεμάτος ανάγκες, ο δικός σας κόσμος. Εμείς στην Υδρόγειο Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σας. Με 2.000 συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο που φροντίζουν κάθε ένας από τους 500.000 πελάτες μας να έχει πάντα ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Απλά, ανθρώπινα και υπεύθυνα. 40 χρόνια τώρα. Υδρόγειος Ασφαλιστική. Όσο η γη γυρίζει, η Υδρόγειος ασφαλίζει. Ζήθος. Ο ένας ο ζωοδότης. Ζήλος. Το βασικό του συστατικό. Ζωηρό. Χρώμα καθαρό. Χρυσό. Ζενίθ. Και στις πέντε αισθήσεις. Ζήν. Με την πρόθεση του F. Με λένε Κατερίνα και είμαι γυμνάστρια. Κάθε μέρα τα πόδια μου καταπονούνται μέσα σε κλειστά αθλητικά παπούτσια. Τα πέλματά μου σκληρά και αντιαισθητικά. Τώρα, με τη γερμανική λοσιόν και την κρέμα Medfus και μόλις 15 λεπτά από το χρόνο μου, έχω τις μαλακές φτέρνες που θέλει κάθε γυναίκα. Medfus, η άμεση, εύκολη και ακίνδυνη λύση για την απομάκρυνση των σκληρύνσεων. Όταν ξεκινάς για ταξίδι, θέλεις να νιώθεις σιγουριά. Να προχωράς με ασφάλεια. Να έχεις αντοχή κάτω από όλες τις συνθήκες. Ειδικά αν κουβαλάς πάνω σου βάρη και ευθύνες. Adamir Pallets. 2310-688-664. Πιστοποιημένη εγγύηση για ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων σας. Για την τρίτη ηλικία. Μεγάλη φροντίδα και μικρές τιμές σε κάθε κατάστημα PharmaCare. Ελληνικές πάνες ακράτειας από 3,89. Υποσέντονα από 3,19. Τώρα δωρεάν διανομή στο σπίτι. Σε όλα τα προϊόντα. Προϊόντα υγιεινής και φροντίδας PharmaCare. PharmaCare. Σεβασμό στον ηλικιωμένο, χαμόγελο στη ζωή. Στα 120 ενωμένα εργοστάσια έχουμε νέα. Νέα γενιά Ελλήνων επιπλοποιών. Νέα σχέδια, όμορφα και διαχρονικά. Νέο μεράκι, όπως μας έμαθαν οι παλιοί. Νέες τιμές που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. 120 ενωμένα εργοστάσια επιπλού. Στο 23ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο Κρυονέρι. Ηλιοθερμική κέντρο ηλιακού θερμοσύφωνα. Τώρα ο ηλιακός άνι 160 λίτρων, 2,6 τετραγωνικά με επιλεκτική επιφάνεια και ευρωπαϊκή πιστοποίηση, 590 ευρώ. Καλά ακούσατε, μόνο 590 ευρώ. Ποιότητα και τιμή που μόνο εμείς προσφέρουμε, γιατί μόνο εμείς μπορούμε. Ηλιοθερμική, 210-52-29-800. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Ρολά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζό πορτές για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Σας χάλασε το κοντέρ του αυτοκινήτου
και φοβάστε ότι θα χάσετε τα χιλιόμετρα για το σέρβις? Ελάτε στον ειδικό. Ή θα σας το επισκευάσουμε ή θα ρυθμίσουμε το καινούργιο σας κοντέρ ακριβώς στα χιλιόμετρα του παλιού. Νίκος Μπλέτσας, Θιβών 174, στο Περιστέρι. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταση. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο. Με πιστοποιημένη ποσότητα αριθμημένο φιαλό. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Φέτος απολαύστε ξέγνιαστες διακοπές με την Anytime. Ασφαλίστε τώρα το αυτοκίνητό σας online με 15% έκπτωση στα ασφάλιστρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Ιουλίου. Anytime με την εγγύηση της Inter-American. Ζήσε απλά. Επιστρέφουμε, καλησπέριζω κοντά μας τον κύριο Κουζογιανακόπουλο, τον κύριο Κώστα Κουζογιανακόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Νότι Μαριά, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα και στους δυο σας, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι ήσασταν στη Βουλή, γι' αυτό καθυστερήσατε και σας καθυστέρησε η συζήτηση. Τώρα, πριν πάμε στους δύο βουλευτές, θέλω να πει ο Βαγγέλης ο Γιακουμής την πληροφορία του για την δεξαμενή δημοσίων υπαλλήλων που έπεσε στο τραπέζι. Που έπεσε στο τραπέζι τη σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Έγινε μια σύσκεψη με τους υπουργούς, τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Βενιζέλο για το θέμα τι θα κάνουν οι υπουργοί, αν θα επιμεριστούν ή όχι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε διάφορους οργανισμούς που εποπτεύουν τα υπουργεία για να μπουν στο πρόγραμμα κινητικότητας. Και πληροφορήθηκα ότι υπήρξε μια πρόταση στην κινητικότητα να μπουν και οι δασοπυροσβέστες. Oh, η επόμενη είναι, Ευαγγέλη, ή έφερε αυτή την πληροφορία. Περίμενε, είναι η επόμενη μελοθάνατο. Οι δασοπυροσβέστες είναι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, που επί Παπουτσί, όταν ήταν ο Παπουτσίς υπουργός προστασίας του πολίτη, γίνανε πενταετούς θητείας. Είναι αυτοί που θυμόμαστε όλοι μας, που κάθε καλοκαίρι ήταν στα βουνά και στα λαγκάδια και σβήνανε φωτιές, και όταν πέρναγε η αντιπυρική περίοδος, μετά φεύγαν αυτοί, τέλειωνε η σύμβασή τους και αγωνιούσαν τους υπόλοιπους μήνες τι θα κάνουν. Έτσι. Μπήκε λοιπόν σήμερα στο τραπέζι αυτό. Να τεθούν, να μπουν στο πρόγραμμα κινητικότητας οι δασοπυροσβέστες. Αλλά πληροφορήθηκα επίσης ότι. Δεν πέρασε. Γιατί είναι καλοκαίρι. Ευτυχώς. Είναι η αντιπυρική περίοδος. Μετά τον Οκτώβριο που δεν τους έχουν ανάγκη, θα σου πω τι θα γίνει. Πιθανότατα για αυτό που λέει ο Μιλωνάκης. Δεν το ξέρω. Αλλά όμως για αυτό που είναι αυτό. Ο Μιλωνάκης. Μπορεί να είναι αυτό. Μέχρι να τελειώσουν η περίοδος αυτή καλοκαιρινή και μετά να δουν. Αλλά σας λέω ότι μπήκε στο τραπέζι, έγινε συζήτηση, εκεί υπήρξαν ενστάσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Είπαν ότι δεν πρέπει να πάμε ξανά σε οριζόντιες απολύσεις. Σιγά, Βαγγέλη. Μισό λεπτό, να τελειώσω. Να σου πω. Να πει σε οριζόντιες απολύσεις. Μα τελειώσω. Αφού από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα σε παρακαλώ. Ποιος ξεκίνησε από εκεί? Λοιπόν, είπαν ότι δεν πρέπει να υπάρξουν οριζόντιες και άδικες απολύσεις. Θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση δομών και προσωπικού. Ναι. Και σε αυτό τουλάχιστον δεσμεύτηκαν. Και όσον αφορά την κινητικότητα, το πρόγραμμα κινητικότητας που θα μπουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, υπόθηκε ότι αν είναι κάποιο νοσοκομείο μικρό και θα πρέπει να συγχωνευτεί ή να γίνει κάτι άλλο, να μεταρρυθμιστεί κτλ. Όσοι εργαζόμενοι μπουν στην κινητικότητα, τότε να μην φύγουν ασφαλώς, αλλά να πάνε σε μεγαλύτερα νοσοκομεία. Που ενδεχομένως θα με συγχωρέσει, παρακαλώ, και ο κύριος Γιοπαντζολιάς, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Ξέρεις τι σημαίνει η διαθεσιμότητα? Απόλυση είναι, ρε εσύ, Αντώνη μου. Μπράβο, κάνει σε όλους εντύπωση. Γιατί, ρε παιδιά, αφού θα μας ξαναπάρετε, έτσι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν θα απολυθεί κανείς. Γιατί μας πάτε σε διαθεσιμότητα και μας απολύτε? Μα είναι απλό. Η διαθεσιμότητα δεν είναι κατά ανάγκη να απολύσει. Κύριε Παγκοπαντζολιά, θέλω να πω το εξής για να καταλάβει ο κόσμος. Όχι, να με αφήσετε λίγο να το καταλάβει ο κόσμος. Σα αφήνω, αλλά να μιλήσω. 30 δευτερόλεπτα. Λέω, αυτοί που είναι σε διαθεσιμότητα θα φύγουν. Πότε? Και θα ξαναπροσληφθούν μετά από 8 μήνες. Και θα ξαναπροσληφθούν μετά από 8-6 μήνες. Όχι. Με 500 ευρώ μισθό. Όχι. Έμα τώρα σας παρακαλώ τώρα, η διαδικασία είναι αυτή. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλη την κυβέρνηση. Πες το. Εγώ λέω. Υποπτεύω με αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Άλλο υπόψη. Άκουσε. Είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί τις πρακτικές της κυβέρνησης. Όμως, να μην λέμε ανακρίβεια. Εσείς υπερασπίζεστε, κύριε Γιωβαζολιά. Λοιπόν, άφησε με να πω αυτό που θέλω να πω. Παρακαλώ. Εσείς να πείτε. Ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνεις, μη επιτρέποντας να μιλήσουν οι άλλοι, μου θυμίζει κάποια πρωινάδικα που γίνεται χάπρα. Λοιπόν, η διαθεσιμότητα η οποία. Παρακαλώ. Η διαθεσιμότητα λέει, κύριε, εάν μέσα σε 8 μήνες δεν σου βρω να πας σε άλλη θέση, οπότε απλώς μετακινείσαι, τότε απολύεσαι. Άρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη να απόλυση. Το
Το προφανές όμως είναι ότι έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος για να γίνουν πιο γλυκές οι απολύσεις. Το είπαν προηγουμένως. Όμως δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτός που μπαίνει σε διαθεσιμότητα αύριο το πρωί είναι απολυμένος. Πάμε στον κύριο. Πάμε στον κύριο Κουτσολιανακόπουλο και τον κύριο Μαριά που μόλις ήρθαν. Κύριε Κουτσολιανακόπουλε. Θα ήθελα καταρχήν να επιβεβαιώσω αυτό που λέει ο κύριος Γεμπαζολιάς. Η διαθεσιμότητα είναι ένα μεταβατικό νομικό στάδιο. Το οποίο δίνει τη δυνατότητα της μεταθέσεως παύλα μετατάξεως οπουδήποτε. Και της απόλυσης. Και εφόσον δεν συμβούν αυτά, της απολύσεως. Και της απόλυσης. Μάλιστα, δηλαδή υπάρχει ένα πρώτο στάδιο κατά το οποίο καλείται ο εργαζόμενος να δηλώσει πού θα επιθυμούσε να μεταταγεί ή να μετατεθεί. Επειδή πάρα πολλά έχουν λεχθεί και πάνω στο θέμα αυτό και ειδικά το τελευταίο διάστημα μιλούσαν όλοι για απολύσεις, ενώ δεν επρόκειτο περί απολύσεων, επρόκειτο περί μετατάξεων και μεταθέσεων. Όλοι. Τότε γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις, αν δεν πρόκειται για απολύσεις. Να σας θυμίσω. Γιατί φωνάζουν οι εργαζόμενοι για απολύσεις. Γιατί φοβούνται μην βρεθούν απολυόμοι. Βέβαια. Ενώ είναι σαφείς και ρητές. Οι σχολικοί φυλακές τι είναι. Καταρχήν, θα πρέπει επιτέλους να μας διασφαλίζει η δήλωση του κάθε φορά αρμόδιου υπουργού. Σωστά αντιδράτε έτσι, διότι ερχόμεθα κουβαλώντας τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Μέχρι τώρα όμως, ό,τι έχει υποθεί, έχει τηρηθεί. Και να θυμίσω από το πρώτο κύμα. Αφήστε, μ' αφήνετε λίγο. Παρακαλώ. Έχει τηρηθεί από τον Υπουργό Παιδείας. Πείτε μου, είναι ο ίδιος Υπουργός εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν άλλαξε τώρα. Για να πει, εγώ δεν ήξερα. Το αποτέλεσμα. Είδατε αν θα έχουν απολύσει μετακινήσεις. Με συγχωρείτε. Για περιμένετε λοιπόν να δούμε. Πάρα πολύ. Προχτές δεν να σας θυμίσω το εξής. Στο πρώτο κύμα, στις 1900 τόσους, στους 2000. Όλοι λέγανε τότε πρόκειται περί απολύσεων. Εμείς λέγαμε ότι όχι, δεν πρόκειται περί απολύσεων, πρόκειται περί μετακινήσεων. Ο Μπαλασόπουλος και τότε σήκωσε τον κόσμο και στον αέρα. Βέβαια, άλλα έλεγε στη συνέντευξη του Σκάι στο. Δεν θυμάμαι τώρα του δημοσιογράφου. Απεδείχθη ότι πρόκειται περί μετακινήσεων. Και ο Δής απελήθη. Έτσι. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Δεν είστε απολύτως ειλικρινείς. Απολύτως ακριβείς. Αναγκαστήκατε να πάρετε πίσω πράγματα από την υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορούσε τη δημοτική αστυνομία και τους εκπαιδευτικούς. Γιατί απείλησαν οι δήμαρχοι με μαζικές παρέμβασεις. Κάνετε ένα άλμα και φτάνετε στο τώρα. Όπως θα μιλούσα για το πώς ξεκινήσαμε. Πάμε στο τώρα. Κύριε Κουτσογιανακόπουλε, μόνο τον σεβασμό. Σας λέω, επειδή επικαλείστε την αξιοπιστία της δήλωσης του εκάστοτε υπουργού, σας θυμίζω, επειδή τώρα γίνεται πολλής λόγος για σοβαρή προσπάθεια με αξιοκρατία και αξιολόγηση, ότι η πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης όταν παρέλαβε το πόστο του ήταν ότι επί ένα χρόνο είχε γίνει μηδέν. Σας θυμίζω λοιπόν ότι επί ένα χρόνο αυτό που διαφήμιζε η κυβέρνηση ήταν ότι κάνει ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία απολύτως αξιόπιστη, με κριτήριο την αξιολόγηση και τις δεσμεύσεις απέναντι στην Τρόικα. Και πάει ο επόμενος υπουργός της ίδιας κυβέρνησης και λέει παρέλαβα 1-0. Και άρα πρέπει να πάρω δύσκολες αποφάσεις για να ικανοποιήσω την Τρόικα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν, εσείς πάτε στο ενδιάμεσο. Όχι, πάω στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα περιμένω. Το αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αν θα δούμε αν από τις τρεις αυτές κατηγορίες που έχουν τεθεί αυτή τη στιγμή σε διαθεσιμότητα, δηλαδή δημοτική αστυνομική, σχολικοί φύλακες και διδακτικό προσωπικό, εν πάση περιπτώσει. Της τεχνικής εκπαιδεύσεως, εάν αυτοί θα απολυθούν ή αν θα μετακινηθούν. Εγώ λοιπόν, επειδή εμπιστεύομαι αυτά που κάνουν, ακούω, δεν καταργήθηκαν. Καταργούνται ως σχολικοί φύλακες. Θα μεταταγούν σε άλλους τομείς του δημοσίου και θα καλύψουν άλλες ανάγκες. Το ίδιο θα γίνει και με τους δημοτικούς αστυνομικούς. Επίσης το ίδιο θα γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Τους εκπαιδευτικούς πλην, για να είμαστε ακριβείς, τουλάχιστον υπάρχει ένα ενδεχόμενο για ένα μικρό τουλάχιστον αριθμό όπως μας ελέγχθη. Μάλιστα. Ειδικοτήτων του είδους κομμωτικής κλπ. Που δεν χρειάζονται. 42 ειδικότητες είναι αυτές. Δεν μας υπόθηκε μαζί 42. Ναι, είναι 42 ειδικότητες. Εσείς οι οποίοι δεν χρειάζονται. Είναι στο νομοσχέδιο 42. Πάμε και στον κύριο Μαριά, παρακαλώ πολύ. Κύριε Κωνσταντινιάκοπουλε. Οι οποίοι, αυτή η μικρή κατηγορία τουλάχιστον όπως έχει υποθεί, αυτή
πιθανόν να βρεθούν σε απόσταση από τη δυνατότητα τη ορμιστή ο απασχολήσεω στα ΙΕΚ. Εντελώς ταχύτατα, για να καταλάβει ο κόσμος. Μέσα στο μνημόνιο υπάρχει η δέσμευση ότι 11.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα απομακρυνθούν. Χρησιμοποιεί τη λέξη απομακρυνθούν. Όχι μετακινηθούν. Ένεται. Αυτοί θα απομακρυνθούν. Μέσα εκεί συμπεριλαμβάνεται και η λέξη απόλυση. Lay off λέγεται στα αγγλικά και υπάρχει. Τώρα, επειδή δεν μπορεί η κυβέρνηση ξαφνικά το δημόσιο υπάλληλο να τον απολύσει, έψαχνε να βρει μια φόρμουλα. Διότι όλοι... οργανικές θέσεις. Ναι, ναι, διότι όλοι γνωρίζαμε ότι όσο υπάρχουν οργανικές θέσεις, υπάρχει μονιμότητα. Έρχεται η κυβέρνηση και κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, λέει ότι εγώ θα διαμορφώσω ένα σύστημα κινητικότητας, δηλαδή για μένα ο δημόσιος υπάλληλος θα θεωρήσω ότι είναι κρατικός, ας πούμε, υπάλληλος και μπορώ να τον πάω όπου έχω θέλω, ανάγκη. Φυστά. Και πράγματι θέση. Υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχουν ανάγκες. Σε πολλές και, έτσι, και από εκεί και πέρα θα τον βάλω σε μια διαδικασία διαθεσιμότητας όπου με τον παλιό νόμο εντός ενός έτους θα έπρεπε κάπου να τον έχει τοποθετήσει. Και αν δεν τον είχε τοποθετήσει, και αυτό θα εξαρτάται και από τη διοίκηση αλλά και από τον ίδιο που θα ανείχνευε τις ανάγκες, τότε θα απολυόταν. Τώρα λοιπόν το ένα έτος μειώθηκε σε 8 μήνες, που σημαίνει είναι μικρότερες οι πιθανότητες να βρει μια θέση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια μεγαλύτερη πίεση στη διοίκηση να τον τακτοποιήσει. Γι' αυτό έτσι. Αλλά τελειώνω. Αλλά οι 11.000 είναι καθορισμένοι ότι από τις 25.000 που λένε, οι 11 δεν θα είναι πλέον στο δημόσιο. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο μπορεί ένας να πάρει. Μείον 2. Που μπορεί ένας να πάρει συνταξιοδότηση, υπάρχουν και προτάσεις τώρα για να φύγουν με καλύτερους όρους. Πάντως, 11.000 πρέπει να βρεθούν και να έχουν και φύγει. Και όλα αυτά. Ναι, αυτές οι 11.000 έχουν φύγει. Πώς, με απόλυση, με απομάκρυνση, με παρέτηση, με, θα φύγουν. Αυτό είναι το νούμερο που ψάχνουν. Και έτσι λοιπόν μπαίνουν σε μια διαδικασία οριζόντιας ανίχνευσης και εδώ επιτρέψτε να το πω χωρίς. Να θέλω να πω ότι ο κάθε ένας εργαζόμενος έχει τη δικιά του αξία και πρέπει να παλέψει για τα δικαιώματα του και να παραμένει. Έγινε για λόγους του ότι υπήρχε και η αυτοδιοίκηση και στήριξε τους δημοτικούς αστυνομικούς που κάνουν ένα έργο. Ακούσαμε λιγότερα για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Για τη διάλυση της τεχνικής εκπαίδευσης και την απομάκρυνση και απόλυση καθηγητών. Διότι μια χώρα για να έχει αστυνομία πρέπει πρώτα να έχει κοινωνία, πρέπει πρώτα να έχει παραγωγή, πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί. Και στη βάση αυτή, εγώ τουλάχιστον αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο να αναδείξω αυτό το ζήτημα, διότι τώρα κλείνουν ΕΠΑΣ, κλείνουν τα ΕΠΑΛ. Έχετε και προσωπική ευαισθησία λόγω της θητείας σας στον οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης. Όχι υποχρεωτικά και σαν πανεπιστημιακός. Λέω, και σαν πανεπιστημιακός. Και, αλλά, και Μαριά, έτσι εξήγησα, κύριε Γιαμπαγγλία, το εξής. Ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ότι άλλο είναι τα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ είναι μια άτυπη δευτεροβάθμια κατάρτιση. Ενώ εδώ έχουμε εκπαίδευση. Και δεύτερο, αυτό που μου είπαν χτες στο Ηράκλειο, γιατί συνάντησα τους εκπροσώπους της ΕΛΤΕ Ηρακλείου, και ίσως μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, μου είπαν ότι μια σειρά ειδικότητες, δεν είναι μόνο ότι καταργούνται. Αυτά τα παιδιά υπό προϋποθέσεις έδιναν εξετάσεις και περνούσαν και στο ΤΕΙ νοσηλευτικής. Τώρα αυτές οι δυνατότητες χάνονται. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα. Επιτρέψτε μόνο να επισημάνω κάτι που ξέρω την ευαισθησία του στον χώρο της εκπαίδευσης και γενικότερα της πολιτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Όλοι μας είμαστε ευαίσθητοι και προς Θεού δεν απαξιώνουμε καθόλου την αξία της θέσης εργασίας των 11.000, των 20.000, των 2.000. Όχι μόνο δεν ελέγχθη τίποτε όμως, αφού καταθέσουμε αυτήν την φροντίδα όλων μας για τους ανθρώπους που απειλούνται, όχι μόνο δεν ελέγχθη κάτι ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, δεν ελέγχθη κάτι από την κοινωνία ολόκληρη για το 1,5 εκατομμύριο των ιδιωτικών υπαλλήλων, τους οποίους κανένα μνημόνιο δεν είπε 1,5 εκατομμύριο θα φύγουν. Ούτε 11.000 είπε, ούτε 10, είπε, ούτε 20. Έβαλε τους ασφαλώς, κύριε Μαριά, δεν πρέπει κανείς να χάσει τη δουλειά του. Αλλά ενώ και καλά κάνουμε όλοι μας εδώ τώρα στο τραπέζι, όλο το πολιτικό σύστημα, όλο το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία δια των τηλεοπτικών κραυγών μας, καλά κάνουμε και αγωνιζόμαστε όλοι για να μην φύγει κανείς από τους 11.000.
Δεν βλέπω ποιο αγώνα κάναμε στους δρόμους, στο κοινοβούλιο Ωραία. Και στα τηλεοπτικά Έτσι. Παράθυρα για το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων που χάσαν τη δουλειά τους, χωρίς κανένα μνημόνιο Ωραία. Να το λέει. Στη λέξη ούτε προσωπικά ούτε ποιοτικά. Όσοι με έβλεπαν, άνεργοι είναι στα όσοι με έβλεπαν πριν λίγο που μιλούσα από το βήμα της Βουλής, ξεκίνησα λέγοντας για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Προχτές, μισό λεπτάκι. Προχτές το είπα ξανά. Κύριε Παυλόπουλε, ένα δευτερόλεπτο. Δεν μιλώ για μένα. Κύριε Παυλόπουλε, ένα δευτερόλεπτο. Ότι η μείωση των μισθών, η απελευθέρωση των απολύσεων, mm-hmm. η θεσμοθέτηση του εργασιακού μεσαίωνα, ναι. η ύφεση ναι. τα λουκέτα, ναι. ναι. όλα αυτά ναι. διαμόρφωσαν ναι. όλα αυτά τα μνημονιακά ναι. και τα αποτελέσματα ναι. του μνημονίου ναι. διαμόρφωσαν ναι. και το πλαίσιο ναι. που οδήγησε σε αυτό που περιγράφει. Πες μου ένα όρο του μνημονίου που λέει να φύγουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Η ύφεση μπορούσε να το λέει. Δεν μπορούσε να το λέει. Αν ήθελαν λοιπόν. Θα έβαζαν συγγνώμη, και τρόπους... Συγγνώμη, σε παρακαλώ πολύ, αδερφέ. Σε παρακαλώ. Μα σε παρακαλώ πια, δεν μπορούμε να μιλάμε και οι δυο μαζί. Θα διαμόρφωναν λοιπόν συνθήκες για να φύγουν εκ των πραγμάτων δημόσιοι υπάλληλοι. Εκεί βάζουν αριθμό. Λένε θέλουμε 20.000. Γιατί εκεί μπορεί να παρέμβει η μάχη μου το κράτος. Όχι μπορεί, παντού μπορεί να παρέμβει. Η πραγματικότητα είναι ότι... Το ιδιωτικό τομέα μπορεί να παρέμβει. Ναι, Αντώνη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Άλλο λέω Μάκης. Έχεις καμία αιμονή να θες να διακόψεις συνέχεια. Όχι μαμά. Όταν τελειώσω, μίλα αγόρι μου. Όταν τελειώσω όμως. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Σε διακόπτω ποτέ. Παρακαλώ. Λέω. Ότι το πρόβλημα είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να ορθώσει το ανάστημά της και να πει εγώ θα δω ποιους και πότε θα διώξω. Δεν θα μου πείτε εσείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι φυσικά. Θα κάνω μια παρατήρηση 10 δευτερόλεπτα. Η χώρα δεν μπορεί να ορθώσει το ανάστημά της και όταν έρχεται ο Σόιμπλε στην Αθήνα ναι. και τους λέει αφήστε τις εκλογές. Τηρήστε τα υπεσχημένα. Δεν θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παγκογιά πώς θα μπορούσε το κράτος, πώς θα μπορούσε το κράτος να πει σε μια ιδιωτική επιχείρηση διώξε αυτούς. Βοήθησε με να κερδίσω χρόνο. Πώς θα μπορούσε εδώ το αφεντικό της επιχείρησης. Ασφαλώς. Μα τώρα μου λες το αυτονόητο. Ασφαλώς δεν μπορούσε. Άρα δεν είναι θέμα μνημονίου. Βλέπω πολλές ημωγές για τους εκλεκτούς. Και για αυτούς αγωνιζόμαστε όλοι. 11.000 ευρώ. Και δεν βλέπω αντίστοιχες συμπολίες στα βραδινάδικα και στα βραδινάδικα για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όσον αφορά εμάς και εμένα προσωπικά και στις ανακοινώσεις του κόμματος, αλλά καθημερινά στη Βουλή και μάρτυρας είναι ο κύριος Κουτσογιαγόπουλος, παρότι διαφωνούμε. Ξεκινώ πάντοτε με το 1,5 εκατομμύριο, έτσι, ίσως σε άλλα, και επισημαίνω πάντα. Κάθε τρεις απολύσεις στο δημόσιο τομέα είναι μία. Στον ιδιωτικό. Πάμε στον κύριο Σάκο. Πάμε στον κύριο Σάκο. Παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Σάκο από το τηλεθεατή. Καλησπέρα σας. Τι έγινε. Κύριε Σάκο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Άκουγα προλίγου κάποιον του κύριου του ΕΑΣ εκεί πέρα και τους προσκακημένους σας. Του δημοσίου πολύ σωστά. Κακώς να απολυθούν. Εγώ είμαι πλήρωχος του εμπορικού ναυτικού της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, 35 χρόνια. Μου έχουν κόψει το ίμιση της σύνταξης. Και ακούω τώρα 850 άτομα δεν δουλεύουν και εντάξει να μου κόψουν και την άλλη σύνταξη να τα δώσουμε στους δημοσίους υπαλλήλους και τελειώνει η υπόθεση. Είχα ακούσει την άλλη προάλλες στην εκπομπή σας. Τι σχέση έχει αυτό με την και δεν βγαίνουμε με 4-5.000 γιατί χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου. Και γιατί δεν παρετήσετε κύριε, να έρθει ένας άλλος με 2.000 και αν του αρέσει. Γιατί εμένα στη δουλειά που ήμουν έτσι μου λέγαν. Αν δεν σ' αρέσει, φύγε, είναι αρθεί άλλος. Τίποτα άλλο, δεν θέλω να σας ενοχλήσω άλλο. Μάντως κύριε Σάκο, θα σας πω, δεν είπε κανείς να μην πληρωθείτε εσείς για να πληρωθεί ο όποιος εργαζόμενος στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Αυτό που είπαμε πριν και το οποίο αποκαλύφθηκε. Εγώ είμαι φορολογούμενος. Ακούστε με κύριε Σάκο, όλοι φορολογούμενοι είμαστε. Αφήστε τώρα. Αυτό που είπαμε πριν και το οποίο δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας ότι το ακούγαμε είναι ότι το δημόσιο την ώρα που έκανε περικοπές που αποφάσισε δραματικές περικοπές, λιτότητα, απολύσεις, ό,τι ήταν αυτό έκανε διαγωνισμούς και έδινε 2,5 εκατομμύρια σε ιδιωτικές εταιρείες για να φυλάξουν τα πυρομαχικά. Αυτό λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω κάποια από αυτούς. Σας ευχαριστώ κύριε Σάκο. Πάμε στον κύριο Αγούδημο. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε. Ναι, κύριε Αγούδημο. Λοιπόν, άκουγα πριν τον κύριο Γιομπαζουλιά.
και ότι φταίει το πολιτικό κατεστημένο και εσείς τα λέτε και όλοι οι δημοσιογράφοι και όλα στα κανάλια το πολιτικό κατεστημένο. Το επιχειρηματικό κατεστημένο που ήταν εδώ και 30 χρόνια. Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί οι κύριοι Μπομπολολαμπράκηδες και Κοκαλοβαρδινογιάννηδες. Πώς γίνεται μέχρι και σήμερα να δίνουν σε στελέχη τους και 10 και 20 και 30 χιλιάρικα το μήνα. Από πού τα βγάζουνε. Από πού τα βγάζουνε. Έχουνε κάτι συμβόλαια συνάδελφοί σας μεγαλύτερα από ό,τι έχει ο Ριβάλντο και ο Τζοβάνι στον Ολυμπιακό Εθνικό Κάλλη. Ποια ήταν οι ηθικές αρχές αυτών των κυρίων εδώ και 30 χρόνια. Να μας δουν σε εφημερίδες και στα κανάλια τι. Το κάθε πορνίδιο και το κάθε ντιντί στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Αυτά είναι για τα παιδιά μας. Ήρθε πρώτα η ηθική κατάπτωση και έρχεται και η οικονομική. Το τέλος ξέρετε ποιο είναι κύριε. Τα όπλα, ο πόλεμος. Δεν υπάρχει άλλη λύση εδώ που φτάζεις. Ποια λύση. Θα έρθει να δέξω Θεός λεφτά. Αποκλείεται. Κύριε Αγούδη με. Μάλιστα. Δεν συμφωνώ μαζί σας καθόλου. Εδώ δεν θα συμφωνήσετε. Ναι. Πηγαίνετε λιγάκι, σας παρακαλώ, να φτάσετε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτών των κυρίων. Τα όπλα και ο πόλεμος να τα λέτε σε ιδιωτικές συζητήσεις. Τα όπλα και ο πόλεμος, ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν δέχομαι αυτή την επιχειρηματολογία και ναι. Είναι δικαίωμά μου να μην τη δέχομαι, ξέρετε. Βέβαια, δικαίωμά σας. Καλή σας νύχτα, ευχαριστώ. Έχουμε δημοκρατία ακόμη σε αυτόν τον τόπο. Καλησπέρα, κύριε Λύρο. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παρακαλώ. Είμαι γραμμένος στο Δήμο Αθηναίων, στο κοινωνικό παντοπολείο και έχω 2 μήνες για να πάρω πράγματα. Είμαι άνεργος από το 2008 με κάρτες του ΑΕΔ και τέτοια. Έχω φτιάξει όλα τα χαρτιά μου τα πάντα και πηγαίνω εκεί και μου λένε θα σας πάρω τηλέφωνο και δεν μου δίνουν πράγματα. Χαμηλώστε την τηλεόραση κύριε Λύρο, παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι. Και βγαίνουν και φωνάζουν για τη Χρυσή Αυγή που μοιράζουν πράγματα, το οποίο πηγαίνουμε και μας δίνουν συνέχεια. Αύριο έχει συσίκριο στην πλατεία Αττικής η Χρυσή Αυγή, αλλά το έχει απαγορεύσει ο κύριος Καμίνης. Θα έχουμε δεύτερο έργο από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στην κυρία Ξάνθου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε, είμαι μία εκπαιδευτικός αναπληρώτρια και ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη προχτές που είπε αξιοκρατικά που θα δώσουν ΑΣΕ, όσοι έχουν δώσει ΑΣΕ θα προσληφθούν. Μάλιστα. Εμείς έχουμε δώσει 2 και 3 ΑΣΕ με προϋπηρεσία κλεισμένη 50 και 60 μηνών με μεταπτυχιακά και μας έχουν απολύσει 10.000 αναπληρωτές. Εμάς γιατί δεν μας διορίζουνε, γιατί δεν δίνουνε χρήμα για να πάρουνε και τους αναπληρωτές. Μία επιχορήγηση και για τους αναπληρωτές. Εκτός από τις 2.000 τους συναδέλφους μας που απολύουν τώρα, εμείς είμαστε απολυμένοι από το τέλος Ιουνίου. 10.000 αναπληρωτές με 2 με 3 ΑΣΕΠ, γραπτά ΑΣΕΠ. Με μεταπτυχιακά, με χαρτιά αξιολόγησης, με 3 ΑΣΕΠ γραπτά, με 50 και 60 μήνες προϋπηρεσία και είναι η προϋπηρεσία μας κλειδωμένη από το 10 και είμαστε στο περιθώριο και κάνουμε και πλήρες ωράριων διδασκαλίας και έχουμε περάσει και από αξιολόγηση, από αξιολόγηση. Και είναι έχουμε και το του... χαρτί της αξιολόγησης στο χέρι μας. Είναι ο καιρός του περιθωρίου γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ξάνθου. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα συζητώ συγγνώμη για την ένταση στην προηγούμενη παρέμβαση. Αλλά εγώ δεν δέχομαι από αυτό τουλάχιστον το δελτίο να προτείνουμε να πάμε στα όπλα και σε εμφυλίους κτλ. Όσο μπορώ να το ελέγξω. Διάλειμμα και επιστρέφω. Πορταρέτο. Θωρακισμένες πόρτες. Τα παιδιά μας, ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Και εμείς σαν γονείς πρέπει να τα προστατεύουμε. Γι' αυτό κι εγώ έβαλα την απόλυτη προστασία στα κάγκελα. Τοποθετήστε και εσείς τα πρόσθετα προστατευτικά κάγκελα της Protex. Ειδικά μελετημένα για παιδιά και κατάλληλα σχεδιασμένα για όλους τους τύπους κάγκελων. Βάλτε φρένο στην ανησυχία μια για πάντα. Για ασφάλεια 100% στο μπαλκόνι, Protex. Επισκεφτείτε μας σήμερα και από το site μας στο www.protex.gr. Εκπτώσεις στα τελευταία κομμάτια. Σε περιμένουν στην IKEA να τα αποκτήσεις. Μην αναβάλεις
Ανακάλυψε τα σήμερα και για όσο υπάρχουν αποθέματα. IKEA. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιο. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Καλά, εσείς ακόμα αγοράζετε ηλιακό με επίπεδο συλλέκτη? Δεν το μάθατε ότι με τα ίδια χρήματα παίρνετε ηλιακό θερμοσύμφωνα τελευταίας τεχνολογίας με σωλήνες καινού? Solar Vacuum, η αιχμή της τεχνολογίας. Για δωρεάν ζεστό νερό πάντα, ακόμα και το χειμώνα. Ο ηλιακός του 21ου αιώνα. Η εξειδικευμένη εταιρεία στον κλιματισμό και τα ηλιακά συστήματα Κωστάκης Πέτρος και ΣΥΑ ΟΜΚΡΙΝ ΕΨΙΛΟΝ σας προσφέρει σε τιμές χοντρικής, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης. Θα μας βρείτε Λιλίας 36 στον Κορυδαλό. Τηλέφωνο 210-4946-296 και 298. Ψάχνετε τις καλύτερες τιμές? Τις έχετε. Μόνο στα Πρώτον, όλα τα αφρόμητρα φά, ένα συν ένα δώρο. Τρέντι κρουασάν με κακάο, 32 λεπτά. Σκοτς Μπράιτ πράσινο σφουγγαράκι, 2 συν ένα δώρο, μόνο 1 και 19. Σούπερ μάρκετ Πρώτον. Πρώτο και στις τιμές. Προσφορές στα είδη υγιεινής. Μην τσιμπάτε. Μόνο στην Κρέστα. Μπάνιο 20 τετραγωνικά μέτρα, με πλακάκια και όλα τα είδη υγιεινής, μόνο 390 ευρώ. Κρέστα, Χαϊδάρι, Γλυκά Νερά, Μενίδη, Άλιμος, Θεσσαλονίκη. Η Θερμοέκο έχει όραμα την εξοικονόμηση της ηλιακής ενέργειας. Έφερε στη χώρα μας ένα νέο τύπο ανοξείδου του ηλιακού θερμοσύμφωνα με συλλέκτη από λάμπες και νου. Θα μας βρείτε Γρηγορίου Λαμπράκη και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Πλατεία Άρεως 5. Τηλέφωνο 210-4952-519. Σας χάλασε το κοντέρ του αυτοκινήτου και φοβάστε ότι θα χάσετε τα χιλιόμετρα για το σέρβις? Ελάτε στον ειδικό. Ή θα σας το επισκευάσουμε ή θα ρυθμίσουμε το καινούργιο σας κοντέρ ακριβώς στα χιλιόμετρα του παλιού. Νίκος Μπλέτσας, Θιβών 174, στο Περιστέρι. Χρυσός σε ευρώ. Στην Αθηνά άνοιξαν τα τρία πρώτα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας franchising Oro in Euro. Νούμερο 1 στην Ευρώπη με πάνω από 200 σημεία πώλησης. Αγορά χρυσού και ασημιού στις υψηλότερες τιμές της αγοράς με άμεση πληρωμή μετρητών. Outlet καταστημάτων. Μοντέρνα κοσμήματα σε ασυναγώνιστες τιμές. Ανταλλαγές. Αγορά επενδυτικού χρυσού, ράβδων χρυσού ή ασημιού. Χρυσός σε ευρώ. Με λένε Κατερίνα και είμαι γυμνάστρια. Κάθε μέρα τα πόδια μου καταπονούνται μέσα σε κλειστά αθλητικά παπούτσια. Τα πέλματά μου σκληρά και αντιαισθητικά. Τώρα, με τη γερμανική λοσιόν και την κρέμα Medfus και μόλις 15 λεπτά από το χρόνο μου, έχω τις μαλακές φτέρνες που θέλει κάθε γυναίκα. Medfus, η άμεση, εύκολη και ακίνδυνη λύση για την απομάκρυνση των σκληρύνσεων. Καλό καλοκαίρι από την ηλιοθερμική, αλλά και καλή εποχή για να αποκτήσετε θερμοσυσσωρευτές Olsberg. Γιατί τώρα, με τις καλοκαιρινές προσφορές μας, θα έχετε ένα ζεστό χειμώνα με οικονομική οικολογική θέρμανση από μια παγκόσμια δύναμη. Θερμοσυσσωρευτές Olsberg από την ηλιοθερμική. Ρωτήστε μας στο 210-52-29-800 ή επισκεφτείτε μας στο ηλιοθερμική.gr. Για το σπίτι και το αυτοκίνητό σας, πυροσβεστικές συσκευές σε πολλά σχέδια και χρώματα. Κάθε πυροσβεστική συσκευή περιέχει 1 κιλό συμπυκνωμένης σκόνης αντίστοιχη των 3 κιλών. Με κάθε αγορά, δώρο διάφανη θήκη και βάση για τον τοίχο. Θα μας βρείτε Μιχαλινού 5 στην Δραπετσόνα. 210-4627-836. Πιες κάτι νέο. Aloe Drink. Υπέροχο φρουτοποτό με κομματάκια αλόης. Σούπερ αναζωογόνηση. Σούπερ δροσιά. Σούπερ γεύση. Από τη μοντέλο Group Plus. Aloe Drink. Πιες και πέτα. Ούζο Ντάρτεμις Black. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταση. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο. Με πιστοποιημένη ποσότητα αριθμημένο φιαλό. Ούζο Ντάρτεμις Black. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Βραδιές ξένου κινηματογράφου στο Extra. Ο φιλόδοξος δικηγόρος της Νέας Υόρκης είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα προκειμένου να υλοποιήσει τα όνειρά του.
Τα σχέδιά του όμως ανατρέπονται από τη στιγμή που ερωτεύεται. Συνέδεροι ή εραστές. Απόψε στις 11.30 στο Έξτρα. Ψάχνεις για μεταφορική? Η λύση είναι Μεταφορική ΕΠΕ. Γρήγορα, ασφαλισμένα και οικονομικά. Με δίκτυο διανομών σε Ελλάδα και Κύπρο αναλαμβάνουμε τις μεταφορές σας door to door. Εμπιστευτείτε τα 55 χρόνια εμπειρίας μας. Μεταφορική ΕΠΕ. Συνέπεια, αξιοπιστία, επαγγελματισμός. Θέλετε να δροσίζεστε με το πιο ενεργειακά αποδοτικό, φυσικό και υγιεινό τρόπο? Όλοι οι επώνυμοι ποιοτικοί ανεμιστήρες στις καλύτερες τιμές της αγοράς, συγκεντρωμένοι σε ένα κατάστημα. Για να μην ψάχνετε. Ανεμιστήρας.gr. Ο ειδικός στους ανεμιστήρες. Ενέχειρο δανειστήριο, Παπαδάκη Ελευθερία. Αγοράζουμε ή δανείζουμε με ενέχειρο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Χρυσά κοσμήματα, χρυσά νομίσματα, ασημικά, διαμάντια. Σας υποδεχόμαστε σε έναν ασφαλή, άνετο και φιλικό χώρο. Πανεπιστήμιο 69, πρώτος όροφος Ομόνοια. Τηλέφωνο 210-3222-252. Τεποστόου. Εύκαμπτες πέτρες μονώνουν την υγρασία και διακοσμούν με σεβασμό στο περιβάλλον. Φτιάξτε το μόνο σου, εύκολα, οικονομικά. Τηλέφωνο 22 990 46 470. www.tepostone.gr. Γεια σας, θα ήθελα μια καφέ στη Σπάνιζα, παρακαλώ. Τι να σας βάλω? Θέλω από τη νέα κόκκινη Πάριζα, εν Ελλάδη Κρέτα Φάρμ. Η γεύση της, αχ πώς το λένε τα παιδιά. Δεν παίζεται. Η οικογένεια εν Ελλάδη μεγαλώνει. Δίπλα στην αγαπημένη πράσινη, τώρα και νέα κόκκινη Πάριζα εν Ελλάδη με νέα πλούσια παραδοσιακή γεύση και 60% λιγότερα λιπαρά. Δοκιμάστε τη. Θα με θυμηθείτε. Αγορά χρυσού Ριχάρδος. Το ενεχειροδανειστήριο Ριχάρδος αγοράζει τα χρυσαφικά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ριχάρδος, νόμιμη και εγγυημένη συναλλαγή. Ελάτε λοιπόν στην οδό Πατησίων 32 στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί υπάρχουν εκτιμητές να εκτιμήσουν πολύτιμους λίθους, διαμάντια, χρυσαφικά, επώνυμα ρολόγια, ασημένια σκεύη και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Εξυπηρετούμε και συναδέλφους κοσματοπόλητες που θα θέλαν μια τιμή υψηλότερη από την τιμή του χρυσού, καθώς επίσης το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη στην οδό Εγνατίας 4 και για την Πάτρα από αρχές Απριλίου στην οδό Πατρέως 46-50. Το ενεχειροδανειστήριο Ριχάρδος είναι πραγματικότητα. Ριχάρδος, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Ενεχειροδανειστήριο για πώληση σαν κόσμημα και όχι μόνο σαν χρυσό. Τηλέφωνο 215-51-08-500. Επιστρέφουμε κύριε Κουτσογιαννακόπουλο. Ξέρω ότι οι ωραιότερες συζητήσεις γίνονται στη διάρκεια των διαλυμάτων των δελτίων και των εκπομπών, αλλά νομίζω δεν έχουμε παράπονο και στον αέρα είναι ροκ το δελτίο αρκετά. Τώρα, μια και είπαμε για τη νέα μετοπική σύγκρουση μεταξύ Δημάρχου Αθηναίων του κ. Καμίνη και της Χρυσής Αυγής, εν ώψη του αυριανού συσιτίου που κάνει η Χρυσή Αυγή πάλι μόνο για Έλληνες στην πλατεία Αττικής. Έχουμε τον κύριο Καστιγιάρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Καστιγιάρη. Καλησπέρα σας. Εμείς δεν έχουμε καμία μετοπική σύγκρουση με κανέναν. Εμείς κάνουμε συστηματικά δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν έχει δημιουργήσει κανένας άλλος δήμος σε ολόκληρη τη χώρα πρόβλημα. Στην πλατεία Αττικής έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες τρεις τέτοιες ανοιχτές δράσεις. Δεν προέκυψε κανένα απολύτως θέμα. Για λόγους προσωπικής προβολής ο κύριος Καμίνης έστειλε κάποια έγγραφα και ζητάει την επέμβαση των ΜΑΤ. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, παράνομο και αντισυνταγματικό. Αύριο λοιπόν στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Αττικής χιλιάδες ελληνικές οικογένειες θα λάβουν τρόφιμα από τη Χρυσή Αυγή. Καλούμε όσους Έλληνες πολίτες, απόρους, πολυτέκνους, ανέργους, όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει με μια ελληνική ταυτότητα. 6 ώρα στην πλατεία υπάρχει Αττικής. Υπάρχει απαγόρευση πάντως, κύριε Καστιγιάρη. Δεν υφίσταται απαγόρευση, διότι δεν υπάρχει κανένας νόμος να μας υποχρεώνει να λάβουμε άδεια από τον κύριο Καμίνη. Εμείς έχουμε κάνει όλα τα προβλεπόμενα, έχουμε στείλει έγγραφο σχετικό εξώδικο και στον εισαγγελέα υπηρεσίας και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είμαστε απόλυτα καλυμμένοι έναντι του νόμου και η διανομή τροφίμων θα γίνει κανονικά. Έχει ξαναγίνει στην πλατεία Αττικής τρεις φορές τους τελευταίους μήνες. 6 ώρα λοιπόν αύριο το απόγευμα καλούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες, διότι πράγματι πολλοί κόσμος έχει ανάγκη από αυτή τη βοήθεια. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πάλι εικόνες από το Σύνταγμα. Ευχαριστώ. Εσείς μου το είχατε πει, κύριε Παυλόπουλε, σας έκανε εντύπωση να βλέπετε βουλευτές να κατεβαίνουν 7 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα να πλακώνονται με τα ΜΑΤ. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, είναι εικόνες απαράδεκτες. Ευελπιστούμε και εμείς ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Τώρα πάμε λίγο στα φορολογικά, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Να σας ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω σύντομη απάντηση. Πόσο ακόμη πιστεύετε ότι αντέχει η μέση ελληνική οικογένεια? Πόσο ακόμη αντέχει, πόσα βάρη ακόμη φορολογικά πιστεύετε ότι αντέχει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος? Όσοι έχουν μείνει. Όχι περισσότερα από όσα μέχρι και φέτος καλούνται να. Το και φέτος καλούμαστε. Ναι. Να υπομισθούμε. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές το και φέτος όμως. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό, ούτε θα λέμε ψέμα να κουρδεύουμε τον κόσμο. Θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση σαφώς από το επόμενο έτος. Πού το ξέρετε? Γιατί και το 12 και το 13 λέγανε. Λέγανε να βγούμε στις αγορές το 12. Το 12 ήταν να βγούμε στις αγορές. Ακούστε. Τώρα το πότε θα βγούμε στις αγορές είναι ένα άλλο κεφάλαιο και θέλω να σας πω και την προσωπική μου άποψη μετά. Να πούμε όμως το εξής. Ότι ό,τι εξελίσσεται μέχρι και φέτος είναι αυτά τα οποία ήδη ήταν δρομολογημένα από το 2010 και επέκεινα. Οι επιβαρύνσεις οι οποίες προέκυψαν το τελευταίο έτος ήταν εντελώς συμπληρωματικού χαρακτήρα. Συμπληρωματικού. Φέτος λοιπόν εξαντλείται αυτή η καταιγίδα, διότι περί καταιγίδα σε πρόκειτο, των φόρων που έρχονται ακόμη από το 11, το 12, έτσι, το 13 κλπ. Στα ακίνητα και πάει λέγοντας. Φέτος, μόλις θα γίνει η καθαίρεση των φόρων, σε σημαντικές κατηγορίες χαμηλών εισοδημάτων, μισθωτών και συνταξιούχων, θα υπάρξουν και φορολογικές ελαφρύνσεις. Θα φανεί αυτό. Πότε? Είναι θέμα λίγου χρόνου, μόλις γίνουν οι καθαρίσεις. Μαζί με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας? Όχι. Αυτό είναι χωριστό αυτό? Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με τη φορολογία. Μάλιστα. Και βεβαίως μέχρι το τέλος του έτους ισχύουν όσα ισχύουν, δεν πρόκειται να πειραχτεί τίποτα. Και εκφράζω εγώ, ας μην πω τη βεβαιότητα και είναι με πείτε. Είναι πολύ σαφής ο άνθρωπος. Μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα πειραχτεί τίποτα. Αυτό λέει και με η νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Αυτό έτσι. Μάλιστα. Δεν έχει κανείς μας διάθεση να άρει αυτά το απαγορευτικό ούτε για το χρόνο. Υπήρξαν απόψεις όμως. Απόψεις μπορεί πολύ. Να διατυπώνονται. Διάλογος μπορεί να γίνει. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση. Διάλογος. Μη δεσμεύεστε. Δεν αποτυπώνεται τίποτα. Μη δεσμεύεστε. Έχονται με φόρα. Ήμουν πολύ ακριβής. Έχονται με φόρα οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, θα το αντιμετωπίσουμε. Πάμε και στον κύριο Μαριά, παρακαλώ πολύ. Και όταν θα πάω στον κύριο Μαριά, προχτές ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που είχε 76 άρθρα για τον κώδικα φορολογίας. Σήμερα, πριν λίγο, κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο, πάλι φορολογικό, μάλιστα, το οποίο είναι 137 σελίδες. Τώρα το πήραμε. Αύριο το πρωί πρέπει να το συζητήσουμε στην Επιτροπή και να ψηφιστεί. Κώδικα φορολογικών διαδικασιών, όπως το λέει ο Μάκης Παπαδάκης. Το είχαμε πει, έπρεπε να είναι ενσωματωμένο και να είναι αυτοτελέσιμο. Κατάσχεση σε 30 ημέρες χωρίς πολλά λόγια. Έχει πάρα πολλά. Εδώ πρέπει να το πούμε. Δεύτερη παρατήρηση. Εδώ είναι τα στοιχεία που τα έχουν όλες οι εφημερίδες οι σημερινές. Σωστό. Ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από το 10 προς το 11 είχαν μείωση εισοδημάτων 18% και 52% στους φόρους. Στο σύνολο. Η επόμενη χρονιά που θα έρθει τώρα είναι πολύ χειρότερη, διότι είχαμε ακόμη χειρότερες ρυθμίσεις σε σχέση με κατάργηση φοροαπαλλαγών. Τρίτον, να επισημάνουμε ότι αυτά τα μέτρα ψηφίστηκαν στο μεσοπρόθεσμο. Πέρυσι το Νοέμβριο, όπου είχε διαφοροποιηθεί τότε η Δημάρα, αν θυμόσαστε, με τα εργασιακά, αλλά ψηφίστηκαν από Πασόκ Νέα Δημοκρατία και επίσης ψηφίστηκαν και από Δημάρ Πασόκ Νέα Δημοκρατία στις 14, νομίζω, Φεβρουαρίου, του Αγίου Βαλεντίνου, που ήταν το αναθεωρημένο, μεσοπρόθεσμο. Επομένως, είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, δεν έρχονται από παλιά-παλιά. Επιβεβαιώθηκαν και ψηφίστηκαν από τις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές. Να έχει λίγο συνέστημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα και αυτό. Του Αγίου Βαλεντίνου. Εδώ, ιδίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα στοιχεία που φαίνονται, όσο περισσότερα παιδιά έχεις, θα έχεις μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Ιδίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί έχουν με το 26% συν 55% προκαταβολή φόρου, φτάνουν μέσω όρο 40% επιβάρυνση. Και θα έχουν πολύ μεγάλες διαφορές, θα πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα μαζί και με τους άλλους φόρους για τα ακίνητα, όπως είπε ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος. Φτάνουμε πλέον στην φοροδοτική αδυναμία εκεί πάνω. Φτάνουμε λοιπόν στην πλήρη φοροδοτική αδυναμία. Άρα θα πέσουμε έξω πάλι στους προπολογισμούς. Και είναι η απάντηση για να τα συνδυάζουμε και με αυτά που λέγαμε σήμερα στον κύριο Χατζηδάκη,
ότι δεν μπορεί με όποια απελευθέρωση αγοράς να κάνεις και τις Κυριακές να δουλεύουν όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν έχουν αντικείμενο και χρήματα, γιατί προσέξτε με τα στοιχεία του 11, προσέξτε, αυτοί που έχουν μέχρι 12.000 ευρώ καθαρό εισόδημα, και σε αυτό θα υπολογίσετε μετά να πληρώσει ΔΕΗ, χαράσια κλπ. Είναι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Μάλιστα. Αυτοί θέλω... δεν τελειώνω. Που είναι μέχρι 20.000, από τα 4.800, 4 εκατομμύρια είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Από καθαρά. Ένα σχόλιο, Μάκη Γεωμαζολιά, ο Αντώνη Μινωνάκη. Και δυσκολία να προχωρήσει. Όχι τόσο για να ενθαρρύνω του συμπολίτε μα, όσο για να προσθέσω τον λόγο μου σε εκείνου που αποκαλύπτουν τα υποπολαπλάσια του δόγματος του ΣΟΚ, ισχυρίζομαι, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα φανεί, ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας. Κάνουν κάνουν νομοθετική πρόβλεψη την οποία δεν θα τηρήσουν για να υποχρεώσουν τον κόσμο φοβούμενο να πάει να πληρώσει φόρους ακόμη και αν δέρνει τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν τέτοια χρήματα να δοθούν. Γιατί αν δίδονται όλα αυτά τα οποία οφείλονται, δεν θα είχαμε ανάγκη καμία τρόικα. Μάλιστα. Θα βγάζαν τόσα πολλά λεφτά. Το ξέρουν ότι δεν πρόκειται να δοθούν. Πιέζουν όσο μπορούν για να δώσει ο κόσμος ό,τι μπορεί. Αλλά δεν πρόκειται να φτάσουν, το λέω εδώ και θα είμαστε εδώ πάλι να το δούμε το Γενάρη, δεν πρόκειται να φτάσουν σε κατάσχεση πρώτης κατοικίας, γιατί όπως είπες, έξω και μακριά βεβαίως από την πραγματικότητά μας, τότε θα υπάρξουν τουλάχιστον σταγόνες αίματος. Μάλιστα. Και αυτό δεν το αντέχει καμία κυβέρνηση και καμία τρόικα. Με την επισήμαση, αν μου το επιτρέπεις, θα συμφωνούσα εύκολα μαζί σου, αν ήταν κυρίαρχοι των επιλογών. Δεν ήταν οι ξένοι, πάρτε την πρώτη και τη δεύτερη. Οι ξένοι ήταν λεφτά. Εάν τα λεφτά τα βρεις πουλώντας αυτά τα γυαλιά, δεν το νοιάζει. Τα ζητάνε τα φάντζο. Μας φοβίζουν λέγοντας θα σου πάρω την πρώτη κατοικία. Θα πάρουν πρώτα μία κατοικία από εκείνον που έχει 5, μετά από εκείνον που έχει 4, από εκείνον που έχει 2, αλλά την πρώτη κατοικία του μέσου Έλληνα δεν πρόκειται να τολμήσει καμία κυβέρνηση να την πάρει. Καμία. Ο Αντώνης ο Βαγγέλης σύντομα παρακαλώ, γιατί με πιέζουν να κλείσουμε. Ο κύριος Γεωβαζολιάς να δημιουργήσει το περισσότερο. Εύχεται λέει τώρα. Όταν πάνε να μιλήσω, λέει εύχεται. Γιατί καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Όσο να μην θέλει να δημιουργήσει θυμό και εκνευρισμό στον κόσμο, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω την άποψή μου και την αλήθεια ότι. Πολύ σύντομα και μέχρι τέλος εβδομάδας θα σου φέρω εδώ πέρα οικογένεια η οποία για 3.000 ευρώ της πήραν το αυτοκίνητο η εφορία, σήμερα τους πάει το χαρτί. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο Μάκη, οι εφοριακοί πλέον θα καθίσουν στο σκαμνί οι άνθρωποι, έτσι τους απειλεί η κυβέρνηση. Εάν μέσα σε 30 μέρες, ληξιπρόθεσμο των 2-3-4.000 ευρώ δεν μπορούν να το πληρώσουν, θα σου παίρνει κινητή και ακίνητη περιουσία. Διάβασε το νέο κώδικα. Και άστα αυτά που λες εσύ ότι δεν θα γίνει. Και από την πρώτη. Μιλάς απαξιωτικά. Όχι, την άποψή σου πια σε βάση. Από την πρώτη πρώτου του 2014. Το άστα αυτά αλλού. Και, εντάξει. Απαξιωτικά να μην μιλάς. Ναι. Να μιλάμε με ευγένεια. Να λες την άποψη. Να ξέρουμε να μιλάμε πολιτισμένα. Παρακαλώ. Επειδή όμως εγώ δεν είμαι πολύ πολιτισμένος, είμαι λίγο άλλο. Να γίνεις, Αντώνη μου. Να γίνεις, Αντώνη μου. Δημόσια μιλάμε. Να γίνεις, αγόρι. Πάντα την αλήθεια. Να μην κοροϊδεύω τον κόσμο. Το άστα αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, κύριε Μάκη, κύριε Μπαρτζόλια, εντάξει. Ευτυχώς που λες και κύριε. Γιατί πρέπει να κλείσω, κύριε. Λες ρε. Κύριε, και πρέπει, ρε, πρέπει να κλείσω και τσακώνεστε. Να τιμωρηθώ και να μας πάρετε το σπίτι. Να τιμωρηθείς. Παρακαλώ. Το άρθρο, έτσι λίγο για να απαλύνουμε την ατμόσφαιρα όσο μπορούμε. Το άρθρο 47 είναι αυτό που είναι η ατομική ειδοποίηση. Και λέει σε περίπτωση που η καταβολή στο ποσό που αναφέρεται στην ατομική ειδοποίηση εντός 30 ημερών κτλ. Εκεί είναι αύριο για συζήτηση. Θα προχωρούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Θα το ψηφίσουν, διότι και θα υπάρχουν αναγκαστικά τα κότσια. Πρέπει να κλείσουμε. Κατασχέσεις. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο Μάξο Γεωβαζολιάς. Θα ψηφιστούν. Αλλά όμως, εφόσον δεν υπάρχει φορολογική εξυπηρέτηση, δεν υπάρχει φορολογική. Σου παίρνει απευθείας από το λογαριασμό. Άμα έχεις πάνω από άλλο λογαριασμό και άλλο το κεραμίδι του παιδιού σου. Αυτό δεν έχει καμία κυβέρνηση τα κότσια. Α, το κάνει. Δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί γιατί αυτό δεν έχει λεφτά. Θα πάμε ξανά σε νέα μέτρα. Πάρα αυτό δεν είναι καλό. Ευχαριστώ όταν δεν δώσα 2.000 ευρώ μπορεί να σου πάρει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα καταλήξω. Σα ζητώ συγγνώμη. Αφιερώσα μόνο το πρώτο μέρος σε εσάς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Ένα μικρό σχόλιο. Δεν έχω χρόνο όμως. Τι να σας κάνω. Οικονομήστε τον να πούμε κι εμείς. Δύο πράγματα είπα. Κόστα σε λίγο στιγμή. Ωραία, παίρνω το μισό λεπτό λοιπόν, όχι από τη σημαία, από το διευθυντή του καταναλωτή. Εγώ λέω το εξής. Μην ενσπείρομαι πανικό στον κόσμο. Μην βάζουμε ζητήματα τα οποία δεν προκύπτουν καν και ούτε καν στο τραπέζι. Έχουν προκύψει πολλές φορές το άμεσο παρελθόν. Ακούστε. Ο Θανάσης Κορδάς είπε ένα πράγμα. Να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν είπε να ξεκινήσουμε. Έτσι. Μην το μπερδεύουμε. Και το άφησε ανοιχτό ο κύριος Χατζηδάκης. Και εγώ θέλω πάρα πολύ να ακούσω το σκεπτικό του. Έτσι. Ας τον αφήσουμε να μας το πει. Άλλωστε εμείς θα αποφασίσουμε. Στην Βουλή. Εντάξει. Θα αντιδράσετε. Δεύτερον. Θα καταψηφίσετε δηλαδή. Ακούστε. Αν χρειαστεί. Θα καταψηφίσει. Δεν θα καταψηφίσει. Δεν θα καταψηφίσει. Όταν θέλετε. Διότι υπάρχει το τελεσίγραφο του κυρίου Μπαλτάκου. Πείτε ότι υπάρχει το τελεσίγραφο. Εχθές το είπε ο κύριος Μπαλτάκος. Όποιος δεν ψηφίσει, πάμε σε εκλογές. Αυτό δεν λέει. Ακούστε λίγο. Για να φτάσεις να ψηφίσεις, να μην ψηφίσεις, υπάρχουν διαδικασίες διαλόγου. Όπως έγιναν την περασμένη εβδομάδα με τα θέματα της κινητικότητας, όπως γίνανε με τα θέματα του σημερινού νομοσχεδίου. Πρέπει να κλείσει το κυρίο. Όπου οι προτάσεις, σκέψεις και απόψεις των βουλευτών σε πολύ μεγάλο βαθμό υιοθετούνται. Θα περιμένουμε έτσι, λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα του διαλόγου. Και ένα τελευταίο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Παρακαλώ. Το νομοσχέδιο που έρχεται αφορά τις διαδικασίες, δεν αφορά φόρους. Ένα. Δεύτερον. Μισό λεπτό, αφήστε με. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάκη. Επαναλαμβάνονται σε πάρα πολλά διατάξει οι οποίες ψηφίστηκαν το 1950. Αν δεν προβλέπει το δημόσιο, το πώς θα εισπράξει. Αν δεν προβλέπει η διαδικασία αναγκαστική εκτελέσεως, αν δεν προβλέπει κατάσχεση, πώς θα εισπράξει το δημόσιο. Δεν μπορεί να μιλήσει στη Βουλή και μιλάει εδώ. Να εισπράξετε κατά τη λίστα Λαγκάρντ. Όχι μόνο από τους μισθωτούς. Όταν θα να εισπράξετε και από τη λίστα. Α, καλά. Φέξε μου. Ευχαριστώ τον Αντώνη Μιλωνάκη, τον κύριο Δούκα και τον κύριο Μαγκιάδη. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ.